Μέρη, καλώς ήρθατε. Καλά, και τι δεν σας έχω σήμερα. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τις τσάντες και τα διάφορα εδώ αξεσουάρ που είναι μπροστά μου. Θα τα δούμε ένα προς ένα και θα δούμε και πώς μπορούμε πολύ οικονομικά να τα αποκτήσουμε. Να σας πω για τα δώρα μας. Να, εδώ, τα ρολόγια της εταιρείας Ferendi. Μέσα από το μουσικό μας quiz θα γίνουν δικά σας όλα τα χρώματα που μπορείτε να φανταστείτε, έτσι για ωραίες εμφανίσεις. Και σήμερα θέλουμε να έχουμε πολύ κέφι και έχουμε πολλά να πούμε. Τι να πω, θα πούμε για τα τηλεοπτικά, ότι θα μάθουμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Να σας πω ότι θα μάθουμε για ομορφιά, θα μαγειρέψουμε, τι να πρωτοπώ. Να πάω όμως να δω ποιους έχουμε στο καναπέ μας σήμερα. Ναι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, στις ομορφιές σου. Για να δω ποιους έχουμε εδώ, Βίκυ. Γεια σας. Δίπλα θέλω να καλησπέρισω τον Νίκο Ζιάγκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τον ηθοποιό μας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα είστε σήμερα παρέα μας. Βεβαίως, βεβαίως. Και όπως βλέπω, μια πολύ ωραία παρέα. Πολύ ωραία, Στάθη. Δίπλα σου ο Αποστόλης Παπανικολάου, φωτορεπόρτερ. Γεια σας. Και από το Πανόραμα Press. Και πατριώτης. Λαρισαίος. Λάρισα, Λάρισα. Κοντινά χωριά είναι, έτσι. Τα βρήκατε. Τα βρήκαμε. Τέλεια. Αγγελική. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Για πάμε να κάνουμε έτσι μια αναδρομή της εβδομάδας, να δούμε και να θυμηθούμε τι είδαμε και τι ακούσαμε αυτή την εβδομάδα. Γενικά νομίζω ότι λίγο σχόλια είχαμε σχετικά με διάφορες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα εβδομαδιαία γνωστά περιοδικά. Ακριβώς, το OK και το Hello μας έδωσε τροφή έτσι για πολλά σχόλια και έχω και τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα μου, γιατί οι φωτογραφίες ανήκουν στον Πατριώτη. Και ξεκινάμε μια Ελένη Μενεγάκη που τη βλέπουμε απέναντι στο φακό να κάνει κινήσεις που ενοχλούν κάποιους. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η Ελένη κάνει αυτό που της αρέσει. Η ίδια έχει βγει για ψώνια με τα παιδιά της. Βρέθηκε ο φωτογράφος εκεί πέρα εδώ κυρίως και αποφάσισε να σηκώσει ό,τι κρατούσε στο χέρι της, τα χαρτιά και τα τετράδια που έχει εκεί πέρα και να κρύψει το πρόσωπό της να κάνει αυτή την κίνηση που βλέπετε όλοι. Ναι, έχει γιατί ανοίξει πολλές αντιδράσεις. Θα έχει ήλιο, βρε παιδιά, θα έχει ήλιο. Δεν ξέρω. Πες μου την άποψή σου. Ωραία, δηλαδή, γιατί όμως αυτό να προκαλέσει σχόλια, πες μου. Θεωρούν, ναι, εμένα δεν με ενοχλεί τόσο αυτό. Θα ακούσω και τις άλλες απόψεις, γιατί νομίζω ότι πραγματικά θεωρούν ότι μία στάρ σαν την Ελένη Μενεγάκη που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και που τόσα χρόνια αγαπούσε τους φωτογράφους και έδινε στον κόσμο όλες τις στιγμές από τη ζωή της, από τα γενέθλια των παιδιών, από τις βαπτίσεις, ξαφνικά κρύβεται. Αυτό ενοχλεί και υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν μπορεί να ήταν όμως μια κίνηση στιγμής. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο κύριος να μας πει εδώ, δίπλα μας. Αυτό που βλέπετε τώρα έχει βαστάει ένα χρόνο περίπου. Και. Ναι, έχει αρχίσει από εντελώς ξαφνικά από πέρσι τον Νοέμβρη. Εντελώς ξαφνικά άρχισε να κάνει αυτά τα. Μια άλλη Ελένη. Τα καραγκιοζηλίκια. Εγώ τα λέω έτσι. Γιατί τι είναι. Θεωρείς. Η Φατμαγκιούλ την άλλη φορά μας είχε βάλει ένα κιούπι στο κεφάλι. Την άλλη Φατμαγκιούλ την έχεις χαρακτηρίσει εσύ. Κάτι λαμπτήρες. Φατμαγκιούλ. Δηλαδή τη βλέπεις στον δρόμο και τη λες Φατμαγκιούλ, έλα εδώ να σε. Πώς. Θα αλλάξει το όνομα τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι, σε Αποστόλη, γιατί λες εδώ και ένα χρόνο. Οπότε από τότε που η Ελένη Μενεγάκη είναι μαζί με τον Ματέο Παντζόπουλο, υπάρχει αλλαγή σε αυτό που μας έδινε. Όχι, αλλά τώρα από εκεί μάλλον. Επηρεάζεται από εκεί. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εσένα, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι αντιδράζει λίγο. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Κοίτα, εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρεις τι, η καθημερινότητα και η κάθε στιγμή. Το να πηγαίνεις κάπου και να είσαι έτσι. Καλύτερα να γυρίσεις να κάνεις μια γκριμάτσα στο φωτογράφο. Πες του να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που τον συναντάει και τη βγάζει φωτογραφία. Πες του, δεν θέλει να με τραβάς. Αλλά θεωρώ ότι όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες. Δηλαδή και εγώ μπορεί να έχω στο κεφάλι 500 πράγματα και εκείνη τη στιγμή από τα νεύρα μου ή από κάτι. Κοίτα, να αντιδράσω έτσι. Περίμενε, γιατί αυτά είναι καινούργια. Πολύ απλό, δεν είναι. Αυτά είναι καινούργια φαινόμενα. Δεν υπήρχαν. Παλιά με τον Νίκο. Πολλές φορές με τον Νίκο. Επειδή έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Μπορεί να τύχαινε μια μέρα και να μην ήταν στα κεφάλια. Μου λέει η Αποστόλη, ξέρεις κάτι. Δεν γουστάρω σήμερα. Το σεβόμουν. Το σεβόμουν, ναι. Όλους τους σέβες. Εγώ να κάνω όταν σου ξυγιώνται έτσι. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα, τώρα, στα καλά καθούμενα, αφού τη φωτογράφησα 18 χρόνια. Ωραία. Στα τελευταίο χρόνο, τώρα. Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό. Έχουμε κάτι ύποπτο εδώ πέρα. Παίζει να έχει κάνει κάποια πλαστική.
κάποιο τραύμα. Γιατί ξαφνικά αυτή η αλλαγή. Όχι, νομίζω αυτό δεν έχει καμία σχέση. Πάει, κάνει περιποίηση. Πάντω, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί μια γυναίκα η οποία εκείνη τη στιγμή δεν θέλει να φωτογραφηθεί, γιατί πρέπει ας πούμε να πέσουν όλα αυτά τα σχόλια. Εγώ ας πούμε. Μια γυναίκα που δεν θέλει να φωτογραφηθεί, όπως ας πούμε η δικιά μου γυναίκα, δεν τη φωτογραφίζει κανένας. Αλλά μια γυναίκα που είναι όνομα. Υποτίθεται συσσαγωγικά το star που είπατε πριν, γιατί δεν είναι star, καμία σχέση με το star. Δεν είναι αλλά δεν μπορεί να έχει μια σχέση που δεν θέλει. Είναι με τα παιδιά τη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει τσακωθεί με τον αγαπημένο τη, μπορεί να έχει τσακωθεί με κάποιον στη δουλειά. Εκείνη τη στιγμή. Εμεί πρέπει να ξέρουμε. Συγγνώμη να σου πω. Εμεί πρέπει να ξέρουμε ότι τσακώθηκε με τον αγαπημένο τη. Πρέπει να το ξέρει, αλλά από τη στιγμή που αντιδράει έτσι. Αν τσακώθηκε, τα αφήνει τον τσακωμό στο σπίτι και βγαίνει έξω. Είναι δημόσιο πρόσωπο. Συσσαγωγικά πάλι το αλλά δεν είναι στην εκπομπή τη. Και θα υποστεί και τι τρέπε του νόμου. Τέρμα. Βράζε τι λε τώρα. Και η γυναίκα αυτή. Όχι, έτσι. Γιατί θα σου πω ότι δεν θέλει να σε φωτογραφίζουν. Αν δεν θέλει να σε φωτογραφίζουν, στέλνει ένα εξώδικο στα περιοδικά και λες δεν θέλω να φωτογραφίζει. Εγώ πιστεύω ότι. Η Ελένη με νεγάκι και έτσι και στείλει εξώδικο θα κλείσουν πολλά περιοδικά. Ναι, να σου πω κάτι. Συμφωνείς αυτό. Γιατί όταν έχουν εξώδικο την Ελένη με νεγάκι και ξεπουλάνε. Μη λέμε ψέματα τώρα. Εγώ πάντως θεωρώ ότι δεν ξέρω, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, να μην θέλει να βγει φωτογραφία, να θέλει να βγει φωτογραφία και έτσι κι αλλιώς, πώς το λένε, κριτές είναι οι αναγνώστες. Εγώ 150 φορές και έρχεται 151 και μου λέει δεν θέλω. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. 150 αυτό είναι το περίεργο. Που γούσταρε να πούμε τι. Εγώ θα πηγαίνω με τα νερά φτηνής, δηλαδή. Θα τραβάει το ταμπούρλο και εγώ θα χορεύω. Ναι, αλλά δεν είναι μία φορά, δεν θα χορέψω όπως θέλω εγώ. Δεν είναι όμως μία, ας πούμε, στημένη φωτογράφηση. Ούτε σκίτζεσαι, ούτε γύρω λόγο στη δουλειά. Εμένα η δουλειά μας. Είναι μία προσωπική στιγμή. Εγώ έχω οικογένεια, έχω 4 παιδιά. Δεν είμαι σκίτζες να γυρνάω έτσι. Είναι η δουλειά μας. Όπως σέβομαι εγώ, θέλω τον ανάλογο σεβασμό. Αν έρχονταν η Ελένη. Αν έρχονταν η Ελένη, όπως ο Νίκος που έχει έρθει και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, Αποστολή. Που έχουμε κάνει πολλά με την Ελένητσα, έτσι. Και έλεγε, ρε, δεν γουστάρω σήμερα. Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Δεν θα την τράβαγα ούτε μισό κάτι. Δεν σας έχει τύχει άλλες φορές με άλλα πρόσωπα να μην θέλουν να φωτογραφηθούν, να κρυφτούν, να γυρίσουν, ξέρω εγώ, πλάτη. Τι θα κάνουν τέτοια πράγματα θα κάνουν. Είναι πολλοί που δεν θέλουν και φεύγει, σου γυρνάει λίγο πλάτη, φεύγει να πούμε, ούτε σου μιλάει ούτε τίποτα. Ακριβώς. Εννοείται ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει διαφορετικά. Βέβαια, την βλέπει καταρχάς όλο τον κόσμο. Σε εμπορικό κέντρο και κάνει αυτά τα τέτοια. Και δεν χρειάζεται να χτίσει προφίλ. Κοιτάει όλο ο κόσμο, άμα δείτε τι θα φωτογραφίσει. Αυτό που λέει όμως το διαφορετικά. Μαζεύεται ο κόσμο και κοιτάει και γελάει. Δηλαδή ότι σε αυτό που λέει στο διαφορετικά έχουμε και τον Γιώργο Λιάγκα που το σχολίασε ένα απόσπασμα. Γιατί και ο Γιώργο μιλάει για τα παπαράτσι και τι φωτογραφίε και πώ ξεφεύγει. Οπότε. Πρέπει να έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει αλαβόρε, έχουν γίνει βαφτίσει και δεν πρέπει να χαπάρει. Θε να δει τίποτα. Όποιο θέλει να κρυφτεί, κρύβεται. Για να δει την Ελένη. Γιατί αυτή η δουλειά στηρίζεται και σε ένα ήθο που και οι παπαράτσι το έχουν. Και αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν. Μπορεί λοιπόν, λέω εγώ τώρα, αιτιολογώντας την Μενεγάκη, να ήταν μια στιγμή που να είχε τσακωθεί με τη Λάουρα. Πώς το λένε το κοριτσάκι. Να είχε τσακωθεί με τον Ματέο. Να μην είχε γίνει καλά τον Γκόλντερ. Να μην είχε γίνει καλά το βράδυ, ρε παιδί μου. Να είχε βγάλει κρυθαράκι. Καλά, εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Φορά γυαλιά ηλίου τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συγγνώμη, είναι κοσμικό το σημείο, δηλαδή πάει κόσμο πολύ. Όχι, ρε παιδιά, συνέβη αλλά επειδή είναι Μενεγάκη την κυνηγάνε προφανώ. Βέβαια είναι ένα δημόσιο χώρο και καλό ή κακό. Την έχουν πάρει από πίσω προφανώς, από το σπίτι εδώ πέρα. Αλλά και αυτό που παιδιά, να πας, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Είσαι εδώ δύο τατίνα, επειδή πια το ζω τόσα χρόνια και το ξέρω. Είσαι παίρνουν από πίσω από το σπίτι, που δεν τους παίρνεις χαμπάρι, δηλαδή κατεβαίνεις από το σπίτι, εγώ το την παθαίνω στον κάθε μέρα. Μπορείς να πεις πως είναι αυτό με το σπίτι. Πιστεύω κάτω το σπίτι, πώς, δηλαδή. Τρομακτικό να. Κοίτα, εγώ έχω στα πάρει 6-7 αυτοκίνητα ανθρώπων και τα λοιπά. Τα βλέπω, καμιά φορά τους μιλάω κιόλας, γεια σας παιδιά. Βλέπω, πηγαίνω, με ακολουθεί όλες από πίσω. Τι να κάνω, έχω κάνει και αγώνες αγίδες για να φύγω. Γράψε μου πινάκι, δεν έχω φύγει άλλους, άλλες φορές δεν έχω φύγει. Μετά που πετάει και τα άλλα στο πάνω στενό. Αυτό είναι νόμιμο, έτσι δεν πάντως, είναι. Πάντως και οι φωτογράφοι, να σου πω κάτι. Και οι φωτογράφοι την άλλη είναι υπάλληλοι και τους πιέζουν. Ναι, ότι άμα δεν μου φέρνει. Δεν είναι κατηγορό του φωτογράφου. Όχι, όχι. Απλώς λέω να μην φανεί τώρα το κατηγορό του παπαράτσι. Δεν κατηγορώ καν τη δουλειά. Είπα αυτό. Γιατί έχω συνεργαστεί ακόμα παπαράτσι αξιοποιώντας. Δεν θα τρελαθώ τώρα να είναι η προσωπικότητά μου δυσυπόστατη. Απλώς λέω ότι κάποιες στιγμές που μπορεί να μην φταίνει και παπαράτσι, έχεις κάποια προσωπικά θέματα που εκείνη την ώρα το τελευταίο που θέλεις είναι κάποιον να σου κάνει κλάτι στο φακό. Αυτό σου λέω. Φαντάσου πόσο. Τώρα, αν πας όμως στα μπουζούκια. Αν πας αυτά, δεν μπορείς να πας στα μπουζούκια και να κάνεις έτσι. Ναι. Μην πας, μην βγεις. Δεν μπορώ να πάω στο θέατρο που πήγαμε προχθές και να πω με βγάλετε φωτογραφία. Κάτσε ρε, μάκα γιατί βγήκες. Μετά να το κάνεις, παιδί μου, γιατί σου ήταν. Αν όμως η Ελένη δεν είχε... Τα θέματα υγείας όμως είναι θέμα, πρέπει να υπάρχει μια διακριτικότητα. Εκεί είναι σοβαρό το θέμα. Και το ξαναλέω, πας σε ένα νοσοκομείο και βλέπεις, βγαίνεις από το νοσοκομείο, δεν το λέω τυχαία. Και βγαίνεις και βλέπεις τρεις απέναντι.
Τι κάνεις. Αυτό είναι τραγικό, ρε Γιώργο. Αν είναι για καλό, ρε παιδί. Γιατί το άλλο δεν ξέρει εσύ γιατί είσαι εκεί. Αν πας σε μευτήριο, ας πούμε, δηλαδή πόσες φορές μας στέλνανε εμάς. Δεν είναι το μευτήριο. Το μευτήριο θα πας με χαρά, θα βγεις έξω, θα είναι και φωτογράφηση. Εκεί γουστάρεις κιόλας που λέει ο λόγος. Δεν γουστάρεις, δεν θα κρυφτείς τώρα εκεί. Αν η Ελένη δεν είχε παπαράτσι όμως να την ακολουθούν πλέον από αύριο δεν είχε καθόλου. Θα ήταν χαρούμενη. Πιστεύεις να χαρούμενη ή όχι. Εγώ θα πω κάτι. Αν εγώ έχω στείλει εξώδικο, Θέμη, γιατί δεν το παίζω μάγκα. Για να μην κυνηγάνε το παιδί. Το έχουν πλέον μετά από σφαγή κτλ. Και με μια πρώην φίλη μου, που θέλω, λόγω αυτών των γεγονότων πια δεν μιλάμε κιόλας, που την εκτιμώ ως δημοσιογράφο όμως. Έστειλα εξώδικα, βριστήκαμε κτλ. Λόγω του παιδιού. Εμένα δεν με πειράζει γιατί είναι δουλειά μου αυτή. Και αν πω ότι δεν θέλω κιόλας, θα είμαι και ψεύτης. Όχι ότι το επιδιώκω, δεν έχω στήσει ποτέ θέμα. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν κάνει καλό και στη δουλειά μια προβολή. Μέτρια και αυτό. Δεν λέμε βλακίες τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά από την άλλη πρέπει και οι συνάδελφοι παπαράτσι να σέβονται κάποια όρια προσωπικών θεμάτων. Προσωπικών θεμάτων που είναι παιδιά, που εκεί έχουν μεγάλη αδυναμία, και θέματα υγείας ή προσωπικά. Δηλαδή, τσακώνεται ένας με μια και παίζουν ξύλο στον δρόμο. Θα πας να το βγάλεις στα περιοδικά. Είναι πολύ προσωπικό. Κάτι άλλο. Πιάνεις κάποιον επώνυμα με μια γκόμενα. Το βάζεις στο περιοδικό ή όχι. Όχι. Αυτό, όχι. Δηλαδή είναι κάποια θέματα πολύ προσωπικά. Αν είναι παντρεμένος δεν τον βάζεις. Αν είναι παντρεμένος. Μα δεν μπορείς να το βάλεις, δεν μηνύσεις με αυτό, βρε Γιώργο. Δεν μπορεί να μπει. Αυτό λέω εγώ. Ότι και από εδώ και από εκεί υπάρχουν κάποια όρια ύφους. Άκου τώρα τι έγινε. Είναι μηνύσιμο να πιάσω παντρεμένο και είναι μηνύσιμο. Δηλαδή έκανε την τσαπατσουλιά αυτό. Και να μην μιλήσει εμένα. Που η φωτογραφία θα δείξει την πραγματικότητα τη στιγμή. Αυτό δεν το κάνουμε. Τα παιδιά που είπε ο Γιώργος, όντως τα αποφεύγουμε σαν το διάλογο με το λιβάνι. Πάντως τα παιδιά δεν είναι. Γιατί έχω παιδιά που πουλάνε. Ξέρω από παιδιά και τα παιδιά δεν φταίνε πουθενά, τα αφαιρούμε. Νομίζω ότι και πολλοί έχουν στείλει εξώδικα για τα παιδιά. Για να μην εμφανίζονται. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν στείλει, τα παιδιά τα προστατεύεις θες δεν θες. Τα παιδιά δεν έχουν επιλογή. Δηλαδή πρέπει να είσαι μεγάλο καθήκη για να βγάλεις τέτοιο. Ακριβώς. Δηλαδή να μην είσαι ούτε συνειδητά να μην είσαι παρόν. Τα παιδιά και ο Γιώργος είπε κάτι πάρα πολύ σωστό για την προβολή. Αλλά πάει τώρα αυτή στο μολ. Πήγαινε παιδάκι μου στο, ξέρω, σε μια νοικιακό, πήγε στο Χαλάδι και ψώνεις σε ένα μαγαζί. Δηλαδή έχεις το μολ που ξέρεις ότι είναι φωτογράφοι. Και τι θες. Εντάξει, αλλά θα αποκλείσεις. Θα σε χαιρετήσουμε, σε κεράσουμε και καφέ. Κέντρα με το σίγουρα, φόβο ναι. Ότι δεν θα φωτογραφηθείς. Εντάξει, ούτε και αυτό γιατί δεν είναι. Πάω, να ρωτήσω κάτι. Πρέπει να έρθεις γιατί κάπου. Πόσες φορές έχω πετύχει στον δρόμο. Τι μου πεις, μην τραβάς στον δρόμο. Σε πεσοκόψω. Πα. Καταρρυπές, καταρρυπές. Να σου πω κάτι όμως. Αν έρχεται να σου κάνει αυτό, ναι. Οποιοδήποτε. Δεν πάει να κάνει. Αυξάνει την τιμή. Να σου πω κάτι. Αν σου πει όμως, να σου πω κάτι. Αποστόλη, σήμερα δεν θέλω να με βγάλει, δεν είμαι στα καλά, μένω χτυπημένο. Το είπαμε πριν, δεν τη βγάλω. Τέλειο. Ποιες είναι οι φωτογραφίες που πουλάνε. Ποιες είναι αυτές που πουλάνε. Όλοι οι τελεστάρα αυτοί. Επειδή είπατε κάτι τώρα. Ότι πότε ανεβαίνει η αξία τη φωτογραφία. Όταν κάνουν τέτοιες βλακίες. Άρα όταν θα σου κάνει έτσι, όταν θα σκύψει, όταν θα κάνει. Αυτοί νομίζουν ότι κάνουν ζημιά να πούμε. Καλό κάνουν. Μακάρι να μας κάνουν τέτοια. Και μακάρι και στη θάλασσα να μας κάνουν και άλλα. Εσύ θεωρείς ότι η Ελένη δεν τα κάνει αυτά εσκεμμένα. Όχι μόνο, δεν την κόβει γι' αυτό. Αφελέστατα τα κάνει. Επειδή την έχει μάλλον. Έχει μιλήσει με τον άλλον. Η Ελένη είναι πάρα πολύ έξυπνη για να το κάνει αφελέστατα αυτό. Ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο αφελής που να σου κάνει αυτό. Να σου πω κάτι. Έτσι την ορμηνεύσανε, έτσι κάνει το παιδί. Πάντως η συγκεκριμένη και σε αυτό τώρα θα συμφωνήσετε μαζί με τον γαμπρό τώρα που έμπλεξε εκεί, κάνει. Έχεις θέμα με τον γαμπρό. Εγώ ρε καλά, καλό παιδί. Εγώ πιστεύω όμως ότι συγκεκριμένη η ζωή της πλέον ασφαλώς και είναι δημόσιο πρόσωπο και ξέρει ότι αν θα βγει δεν θα μπορέσει να αποφύγει ενδεχομένως να φωτογραφηθεί, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή από το πρωί ξέρω εγώ την ακολουθούν σε όλες τις δραστηριότητες της. Κάποια στιγμή ίσως λες φτάνει πια. Ξέρω εγώ, δεν θέλω τώρα. Με φωτογραφίσατε το πρωί, θα με φωτογραφίσετε και το βράδυ, τώρα δεν θέλω, ξέρω εγώ. Εκεί τι έκανα. Αυτό σου είπα πριν. Δηλαδή θα βαράει τον πρόλογο και χορεύω. Δηλαδή θέλω μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα σταματάω. Βέβαια η Ελένη έχει πει πλέον. Αυτό έπρεπε να το πει. Αυτό όταν ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, γιατί πρόκειται περί παιχνιδιού έτσι. Δούνε και λαβίνει. Εγώ δεν σε έχω ανάγκη σένα, ούτε συμμέκεις, αλλά και οι δυο έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Εγώ ακολαμίσω από σένα και εσύ θα είσαι μέσα στην επικαιρότητα. Και δεν το διεκδικούμε σαν αποκλειστικότητα στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο. Αυτό είναι. Εμείς μπορεί να το κάνουμε και χάλια. Αυτό είναι αλήθεια που λέμε ότι, ας πούμε, αν κάποιοι που θεωρούνται τηλεστάροι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, αν δεν υπάρχουν στα περιοδικά, δεν υπάρχουν. Σιγά την κουλτούρα που μα βάζει, σιγά τον πολιτισμό που παράγουν. Έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλα. Δηλαδή, αυτοί νομίζουν ότι είναι και τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Αν δεν υπάρχει. Τρελά αστέρια, αν δεν υπάρχει στα περιοδικά, δεν υπάρχει. Τι. Αν δεν μία, έχεις δύο, τρεις, πέντε.
Τελείωσε, ξεχάσανε. Ναι, αλλά εκεί φροντίζουν όμως οι ίδιοι να αυτοκτονήσουν στο Twitter και στα Facebook. Εγώ τι θα παίζω το παιχνίδι. Σκέψου να δεις τι ψώνια είναι που βάζουν μόνοι τις φωτογραφίες. Μια έτσι γνωστή παρουσιάστρια πάνω στο θέμα αυτό, γιατί έχει σημασία να πάμε να ακούσουμε κι αυτό. Ειδικά και από όλα αυτά έχει ηρεμήσει που, ας πούμε, αν πεις το βάρος της δημοσιότητας, ίσως είναι και ένα βάρος φωτογράφων, ναι, σχολείων. Κοίταξε, το βάρος από τα περιοδικά, γιατί όταν αφορούσε σε μένα ή στον Ανδρέα στην προσωπική μου ζωή, όσο και αν το ένιωθα ως βάρος, με κάποιο τρόπο είναι και ζυγίζεις κάπως την αναγνωρισιμότητά σου και παίζεις λίγο με τον εγωισμό σου και από την μια λες δεν μ' αρέσει και από την άλλη αγχώνεσαι αν δεν δεις μια φορά τον εαυτό στο εξώφυλλο, γιατί υπήρχαν χρονιές στη ζωή μου που ήμουν κάθε μέρα, πάντα. Δεν μπουλάω, ναι. Κάτι έγινε. Φυσικά και παλεύω αυτό το κομμάτι της ματωδοξίας. Οπότε τότε μου άρεσε πάντα να βρίσκομαι στα περιοδικά και μου αρέσει, γιατί όλο αυτό το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας έχει να κάνει με τη δουλειά σου και το ένα βαρόμετρο ξεχωριστό. Όταν για μία και μοναδική φορά αυτό ενέπλεξε το παιδί μου, γιατί τότε είχα ένα παιδί, τότε για μένα μπήκε μια κόκκινη γραμμή. Έκανα αγωγή στο συγκεκριμένο μέσο. Δεν σκέφτηκα ούτε τον πόλεμο που ακολούθησε γιατί ακολούθησε, ούτε το ψυχολογικό πόλεμο, ούτε το επαγγελματικό που μου έγινε, τίποτα. Γιατί θεώρησα ότι η ζωή του παιδιού μου ανήκει σε εκείνο. Δεν θα βάλω καμία μου ανασφάλεια, καμία μου ματαδοξία. Ας με θάψουν όλοι, ας μην μου ξαναπούνε ποτέ το όνομά μου. Και όντως πολλά μέσα στην Ελλάδα δεν έχουν ξαναγράψει ούτε το όνομά μου, ακόμη και όταν δουλεύω. Αλήθεια. Εννοείται και συνεχίζουν, αλλά καθόλου δεν με νοιάζει, γιατί έκανα αυτό που θεωρώ αυτονόητο. Mm-hmm. Έδωσα την επιλογή στο παιδί μου όταν μεγαλώσει και ενηλικιωθεί να διαλέξει εκείνο αν θέλει να είναι σε περιοδικά ή όχι. Αυτό. Αυτό. Πολύ σωστό. Εντάξει. Απόψη της. Σε ένα σημείο, μέχρι σε ένα σημείο έχει δίκιο. Σωστή. Όταν μπήκε το παιδί, επειδή το ξέρω καλά το θέμα, μπήκε με μοσαϊκό. Mm-hmm. Δεν φαινόταν τίποτα. Στο εξωτερικό, Ισπανία, άμα πάρει περιοδικά, θα δει ότι βάζουν μόνο στα μάτια. Ναι. Εδώ. Ναι. Γιατί όμως το παιδί ήταν ολόκληρο. Γιατί λέτε ότι ήταν αφορμή να τη διαγράψουν από το περιοδικό. Τώρα παραπονιέται γιατί δεν παίρνει στα περιοδικά. Καλά, δεν κάνει και τίποτα. Δηλαδή τώρα, αυτό που σα λέω. Παιδιά, γιατί δεν την παίρνει στα περιοδικά. Και δεν στείλει ότι τη αρέσει. Για ποιο λόγο. Και άλλοι που δεν κάνουν. Εμεί ξέρει γιατί είμαστε εδώ. Εδώ ξέρει γιατί είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε ψώνια, για να μα δουν στο τέτοιο. Όταν πάω στο χωριό, θα του λέω και ιστορίε, κερνάνε καφέ. Και θα λέω μετά ότι δεν θέλω και πάω με το ζόριλο. Λοιπόν, σήμερα φωτογραφίζουμε εμεί εσά, έτσι. Δεν θέλω, αλλά μου φώναξε εγώ Νικολαίδη και λέω με το ζόριλο τι να κάνω, φίλο. Δεν θέλω, αφού θέλω. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στην τηλεόραση και τι ακουστήκανε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε να δούμε πρωινή ζώνη, τα ζευγάρια, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά και πολλές κριτικές και πιο πολύ μεταξύ Πέτρου Κωστόπουλου, Γιώργου Λιάγκα και της εμφάνισης που ήταν γίνει κοινή, αλλά δεν έγινε, γιατί θα βγαίναν τα ζευγάρια έξω το βράδυ, στο Γιάννη το Ζουγανέλη. Τελικά δεν πήγε ο Πέτρος Κωστόπουλος, ναι. Γιατί ο λόγος... Αυτό ήταν η συζήτηση που έτσι ακούσαμε να σχολιάζεται δεξιά και αριστερά. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε κάποια κριτική στον Πέτρο Κωστόπουλο και εκείνος θέλησε να απαντήσει. Ακριβώς. Και πάμε λίγο να δούμε τι είπε. Πάτε καλά. Το πρωί τα παιδιά είναι σπίτι να βλέπουν εμάς. Πάτε καλά. Όχι, το κάνουν από άποψη τα παιδιά. Δηλαδή αυτή η αποστροφή. Τα παιδιά δεν βλέπουν τηλεόραση. Βλέπουν το κομπιούτερ του. Ακόμα και τις ταινίες τις βλέπουν στο κομπιούτερ. Είναι σαν ρολάκι γιατί μεγάλο η κόρη του έχει χάσει το τρένο. Μα όχι, και όλοι έχουν ένα ίντερνετ καφέ. Σαφώς και υπάρχουν. Έχει το πρωί μέρη που και σχολείο. Οι άλλοι σπουδάζουν. Εμένα όμως αυτό λίγο που με σοκάρει είναι ότι τα παιδιά σήμερα ασχολούνται με τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Λοιπόν, απάντησε σε κάτι που είπε και την περασμένη εβδομάδα σε εμάς η Νάντση Νικολαίδου. Ότι έχουν ξεφύγει λίγο τα πρωινά και ότι το περιεχόμενο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό που αρμόζει στην τηλεοπτική ζώνη. Και η κριτική έγινε πιο πολύ, επειδή είχαμε συνηθίσει την πρωινή ζώνη να είναι διαφορετική. Να ασχολείται με άλλα θέματα. Απλώς όλοι προσπαθούν για να ανεβάσουν τα νούμερα, λογικά, να κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι, γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει, παιδιά, πια. Έτσι. Δεν είναι όπως παλιά. Τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια και γρήγορα. Δεν είναι το ίδιο πρωινό που παρουσιάζει η Ελένη Μενεγάκη στον Αντένα. Η Ρούλα Κορομιλάκη, ο Γιώργος Λιάγκας. Τι έχει. Δείχνουν πράγματα που για πρωί κατά μένα δεν είναι. Εγώ πάντα θυμάμαι ότι κάνανε μασάζ πάντα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο συμπέθερος του Γιώργου Παπανδρέου πώς σας ξέφυγε. Όπα. Αφού είναι στην Κρήτη, άπαξε. Πετάξουμε ραβόνι. Πού να ξέρω το συμπέθερο τώρα. Τι έκανε, τον Ινδιάνο. Λοιπόν, είχαμε ραβόνες. Είχαμε ραβόνες. Έτσι ένας αραβόνας, ο οποίος ήταν έκπληξη ως προς κάποιες ιστορίες και κάποιες αντιδράσεις που
βγήκαν στο... προς τα έξω. Προς τα έξω και στο προσκήνιο. Γενικά νομίζω ότι ούτε οι φωτογράφοι, οι ούτε από πού ήταν. Οι δημοσιογράφοι... Οι αντιδράσεις από πού ήταν. Δεν είχαν ασχοληθεί πολύ με τα παιδιά. Ναι, οι αντιδράσεις από πού ήταν. Οι αντιδράσεις ήταν από τα μέσα. Αυτοί έχουν πρόβλημα μόνιμα. Που ασχολήθηκαν με το παιδί. Δηλαδή τώρα, ένα κορίτσι αγάπησε ένα αγόρι και αραβωνιαστήκαν. Βγάλε ότι είναι ο Παπανδρέου, βγάλε ότι είναι ο Ινδιάνος που λένε και αυτά. Πάντως σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις πίσω και το αφήσεις έτσι. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, έχουν γίνει όλα ο αυτά ο στη χώρα μας. Είναι μια οντότητα. Να ξεχωριστεί από την κόρη του που είναι μια ξενοντότητα, ξεχωριστεί. Ναι, αλλά δεν, δεν θα πληρώνει τι αμαρτίε του πατέρα τη, τι όποιε αμαρτίε. Δεν κυνηγά γιατί είναι η Ελένη Μενεγάκη. Ναι, αλλά δεν οπότε... κυνηγάω την κόρη του Παπαδρέου, τον Παπαδρέου τον κυνηγήσω. Θα σε αφορά και η ζωή της. Θα τον κυνηγήσω να κάνει τα κανό, να βουλιάζει, να πέφτει από τα ποδήλατα. Ναι, αλλά επειδή δεν πήγατε στην Κρήτη, πάμε λίγο να. Πριν δεν λέγαμε ότι δεν πειράζουμε τα παιδιά. Όταν ήλιο. Αραβώνας ήταν, πέρασε και άφησε πίσω του εντυπώσεις, πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα και ένα ξέφρενο κυνηγητό της οικογένειας Παπανδρέου από τους δημοσιογράφους. Ο λόγος για τον αραβώνα του Αντρέα Παπανδρέου ή Αντρίκου όπως συνηθίζουν να τον φωνάζουν, που σήκωσε την Κρήτη και συγκεκριμένα την Χερσόνησο στο πόδι το προηγούμενο Σάββατο, παρά το σχέδιο που είχε καταστρωθεί ώστε να μην διαρρεύσει το πού και το πώς. Ο Αντρέας Παπανδρέου είναι γόνος μιας πολιτικής οικογένειας και μοιημένος σε αυτόν τον χώρο από τα πρώτα λεπτά της ζωής του. Ο ίδιος όμως φρόντιζε να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τους προβολείς. Και αυτό το αποδεικνύει και η επιλογή του να αραβωνιαστεί την 27χρονη Πολίνα, που δεν προέρχεται από κανένα πολιτικό τζάκι ή από κάποια οικογένεια με εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς της λογαριασμού. Πολίνα είναι μια κοπέλα της διπλανής πόρτας, άσος στο βόλι και εργαζόμενη σε μεγάλο ξενοδοχείο. Εκεί άλλωστε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Ο Αντρέας Παπανδρέου Τζούνιορ, αν θέλετε, έσπασε τα ταμπού και ακολούθησε τον δρόμο της απλής λογικής. Επιλέγω εκείνη που ερωτεύομαι. Και μπορεί η Πολίνα να μεγάλωσε στην αγκαλιά του δεύτερου σύζυγου της μητέρας της, εκείνος όμως που μαγνήτησε τα φλάς ήταν ο πατέρας της, Θανάσης ή Ινδιάνος, όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν στο Ηράκλειο της Κρήτης λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισής του. Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Ο Θανάσης Πατραμάνης είναι ένας άνθρωπος του μεροκάματου, όπως ο ίδιος φέρεται να χαρακτήρισε τον εαυτό του. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου πουλώντας παντόφλες. Είναι ο άνθρωπος που δηλώσε ευτυχισμένος για τον αραβώνα της κόρης του με τον γιο του πρώην πρωθυπουργού. Ο Θανάσης Πατραμάνης είδε τον εαυτό του να φιγουράρει στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ως ο συμπέθερος του Γιώργου Παπανδρέου. Και η σύγκριση είναι αναποφευκτή. Πράγματι, οι δύο άντρες δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Ούτε στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ούτε στην προσωπικότητά τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου κουβαλάει ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία και ο Θανάσης Πατραμάνης κουβαλάει το βάρος της καθημερινότητας, όπως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι όμως αυτό που έχει σημασία? Εμένα μου αρέσει αυτό. Έχεις τα λόγια πας.
Και εμένα μου αρέσει. Θα κάνει και καλό στο προφίλ του Γιωργάκη που δεν τον θέλει άνθρωπος. Στο μου δεν θα αρέσει είναι. Τι δουλειά μπερδεύεται τώρα τα προσωπικά με τα πολιτικά μου. Γιατί θα έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα εδώ στην Γιατί θα τον χαλάσει το Γιωργάκη. Δηλαδή τι, ό,τι πουλάει θα λέμε τώρα. Γιατί τι δηλαδή άμα αρχίζω και βρίζω τον Παπανδρέο και πουλάει. Τι δουλειά έχει τώρα ο γιο του να πήρε την κοπελίτσα. Καλά έκανε το παιδί. Και μπλέξαμε με το συμπέθρο λέει που δεν το ξέρει κανένα. Άλλωστε το ζόρι αυτό θα το τραβήξει. Δεν ξέρω τι θα το κάνει. Γιατί ο συμπέθρο μια χαρά βγάζει το μεροκάμα του άνθρωπου σαν ότι δεν την ύφη για να κάνει καλό στο προφίλ. Αλλά θα του κάνει καλό. Είναι δύο νέα παιδιά που αγαπηθήκανε. Δεν του ενδιαφέραν τα τζάκια ή τα μη τζάκια, η λαϊκή αγορά ή το παλάτι στο Καστρί. Αυτό πλασάρω με Παπανδρέου. Γιατί ο Παπανδρέου μεγάλωσε και έζησε με άλλα πράγματα και το ξέρετε πολύ καλά. Τώρα ξαφνικά κάνει μια στροφή. Αυτό μας σημαίνει ότι τα μυαλά λίγο έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι δεν πάει άλλο. Κάνε κάτι να είσαι κοντά στον κόσμο που κατέστρεψε. Εσύ μου κάνει πλάκα η τώρα. Τέχνη, σου λέω την αλήθεια. Του δημοσιογράφου να αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε θέμα άλλο και εμφανίζουμε άλλο. Καταλάβες. Δηλαδή μας πουλάνε. Μπράβο τα παιδιά και καλά κάνουν και να παντρευτούμε και να κάνουμε οικογένεια. Εγώ δεν το παρατηρώ γιατί βλέπουμε ότι συνήθως οι πλούσιες οικογένειες επιλέγουν ο γιος τους ή η κόρη τους να πάρουν ένα αντίστοιχα ένα πλούσιο γαμπρό. Έτσι έχουμε δει τουλάχιστον. Και μπαίνει και ως εμπόδιο στη σχέση πολλές φορές. Ναι, είναι και ως εμπόδιο. Εδώ βλέπουμε ότι. Δεν είναι σωστή η ιστορία. Αυτό είναι απλή λογική. Παίρνω και επιλέγω εκείνον ή εκείνον που ερωτεύουν. Δηλαδή έτσι έπρεπε να είναι. Και να σας πω κάτι. Βλέπουμε ότι σχολιάζω ότι έχουμε δει με την ιστορία. Όπω πολλοί σα ανάψαν τα αίματα, τι έγινε, τι έγινε. Φεύγουμε μπλεγμένοι τώρα. Ένα δικηγόρο δεν. Ωραία, έχουμε τώρα. Αποστόλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μα. Εδώ στο μαγκαζίνο live. Καλέ φωτογραφίε τώρα, τι να σου ευχηθούμε. Τίποτα, το πε. Καλέ φωτογραφίε. Και ηλικία. Πού θα πα να στήσει τώρα, α τώρα που θα σου πω εσένα. Σάββατο είναι σήμερα. Σάββατο είναι σήμερα, κάπου αύριο Κυριακή θα πάμε. Οικογένεια. Σε κανένα κέντρο, νυχτερινό. Έχουμε οικογένεια κάπως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εσείς όμως μην ξεχάτε να ξεχάτε. Πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για τα ωραία μας δώρα. Επιστρέφουμε με τσάντες που σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Επιστρέψαμε, αλλά πριν πάω να σας δείξω τσάντες, θέλω να πούμε και να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι έχουμε να δώσουμε δώρα, Στέφανε. Λοιπόν, έχουμε τα πολύ ωραία ρολόγια μας της εταιρείας Ferendi. Καλά, και αυτό δεν είναι καταπληκτικό χρώμα. Πάει και με όλα. Στο χρώμα του δέρματος, δεν είναι. Στο χρώμα του δέρματος, καμηλό είναι. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο και πάει με όλα. Λοιπόν, ρολόγια Ferendi, ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Gruppo Cucine, με ένα τηλέφωνό σας στο 211-55-50-550. Απλή αστική χρέωση, ένα μουσικό quiz, ένα ρεφρέν, ένα κάτι της. Ένα κάτι της. Και το δωράκι θα γίνει δικό σας. Επιστρέφω σε λίγο. Σε περιμένω. Εκεί έχει αξεσουάρ και αντρικά. Ναι. Τα είδες. Όχι. Για πάμε να στα δείξω, γιατί δεν είναι μόνο για γυναίκες. Ματίνα και Γιώργος Πετρούλιας, αδέρφια. Ωραία. Αδέρφια. Ναι, ναι. Δίδυμα. Δίδυμα. Λοιπόν, εσείς μας φέρατε δίδυμα. Δίδυμα. Ναι. Πήγα να το προσπεράσω. Ναι, μοιάζετε και δεν μοιάζετε. Πάντως σίγουρα αγαπάτε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Μας φέρατε καταρχάς εδώ πάρα πολλές τσάντες. Εγώ αφήνω το ντοσιέ μου για να μπορώ να πιάσω αυτά που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές οι τσάντες είναι από δεύτερο χέρι. Είναι δεύτερο χέρι. Second hand. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που είναι καινούρια μόδα ή υπήρχε. Στο εξωτερικό υπήρχε αυτό. Είναι πολλά χρόνια. Απλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το είχαμε, δεν το ξέραμε. Εμείς αγαπούσαμε από παλιά τα luxury toys, όλα αυτά τα παιχνίδια δηλαδή, και των ανδρών και των γυναικών, γιατί περιέχει τσάντες, βαλίτσες, ζώνες, ρολόγια, τα οποία είναι δεύτερο χέρι, είναι σε πολύ, αλλά σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση, καλή κατάσταση μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε εσάς έρχονται κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι, γιατί εντάξει, βλέπουμε και κάποια που μπορούν να
να χρησιμεύσουν και τον άντρα. Έρχονται σε εσάς και σας λένε ότι, ας πούμε, έχω αυτή την ζώνη, την επώνυμη. Ακριβώς. Και δεν τη θέλω άλλο. Τη βαρέθηκα. Έχει βγει το καινούργιο μοντέλο. Ακριβώς, έχει βγει το καινούργιο μοντέλο. Θέλουν να πάρουν μοντέλο. Έρχονται λοιπόν σε εμάς, πουλάνε αυτό, παίρνουν μετρητά και πηγαίνουν στην μπουτίκ, αγοράζουν το καινούργιο μοντέλο. Ή αν έχουμε εμείς το καινούργιο μοντέλο, το κάνουν ανταλλαγή σε εμάς, δίνοντας κάποια διαφορά. Αυτή τι τσάντα είναι. Αυτή είναι η Chanel Timeless. Και βεβαίως είναι σε άψογη κατάσταση. Τα πάντα επιλέγουμε να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν είναι σε καλή κατάσταση η τσάντα, από πού το βλέπετε εσείς, ας πούμε, αν από είναι εφθαρμένη. Από τις γωνίες της, τα χερούλια της, αναλόγως. Γενικά, επειδή είναι διαχρονικά προϊόντα όλα αυτά, όπως βλέπετε, τα επιλέγουμε να είναι όσο το δυνατόν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι μπορούμε κάτι που, ας πούμε, στην κανονική του, στην αρχική τιμή, δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε, μπορούμε να το πάρουμε από εσάς. Σχεδόν στη μισή τιμή. Στη μισή τιμή. Εμείς... Δηλαδή, ας πούμε, αυτή η τσάντα εδώ πόσο έχει. Εμείς την πουλάμε περίπου στα 300 με 350 ευρώ. Με αρχική στα 700. 700 και 800 ευρώ. Αυτό πρέπει να ακριβώς. Γιατί αλλιώς ακριβώς, και τα 350 ακριβώς. Ακούγονται πολλά. Αλλά είναι μισή τιμή δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά το θέμα το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι είναι κάτι που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε πελάτες όλων αυτών των brands. Αυτό είναι πορτοφόλι. Πορτοφόλι, το Insoli της Louis Vuitton. Κίτρινο. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι, έτσι. Είναι σαν καινούριο. Και εμείς παρέχουμε και την ασφάλεια στον πελάτη. Έχουμε δει και βλέπουμε, ας πούμε, και στο δρόμο να πουλούνται τσάντες μαϊμού. Εσείς πώς ξέρετε ότι αυτή η τσάντα που θα έρθει σε εσάς είναι γνήσια και οπότε θα πουλήσετε κι εσείς ξανά γνήσια. Έχουμε ειδικούς ανθρώπους που προτούν να αγοράσουμε, γιατί ό,τι προϊόντα βλέπετε, εμείς τα έχουμε αγοράσει. Προτούν λοιπόν να τα αγοράσουμε, τσεκάρουμε μέσω των κωδικών που έχουν όλα τα προϊόντα αυτά, τσεκάρουμε να είναι γνήσια, να είναι νόμιμα, μην είναι κάποιο προϊόν κλεμμένο ή οτιδήποτε. Πώς ξέρετε αν δεν είναι κλεμμένο. Να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με ταυτότητα, δηλαδή είναι με συγκεκριμένα με παραστατικά τα πάντα που αγοράζουμε, οπότε είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή πώς λειτουργούμε. Μας το φέρνει κάποια κυρία ή κάποιος κύριος, το κρατάμε περίπου μία εργάσιμη, δύο εργάσιμες και περνάμε από τη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία. Δηλαδή το τσεκάρουμε, μαθαίνουμε αρχικές τιμές, τα πάντα. Και προχωράμε στην αγορά εμείς και μετά το διαδίκτυο αμέσως... στον κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι η πιο συνηθισμένη ερώτηση που σας κάνουν οι πελάτες που έρχονται είναι ότι πώς ξέρω ότι είναι γνήσια. Οπότε εσείς δίνετε κάποιο πιστοποιητικό δικό σας. Με την απόδειξη που δίνουμε εμείς όταν πουλάμε ένα προϊόν, τους δίνουμε και την εγγύηση. Αλλά φυσικά τι όλα. Τι τσάντα είναι, αυτή είναι Vuitton, νομίζω, Vuitton, μάλιστα η Alma, η Multicolor. Είναι, η Alma είναι ένα διαχρονικό κομμάτι της Louis Vuitton, έτσι. Τώρα το Multicolor το βγάζει λίγο διαφορετικό, χωρίς αυτά τα trucks, αλλά είναι ένα διαχρονικό κομμάτι, γενικά μοντέλο η Alma. Να ρωτήσω κάτι τώρα, εσείς που είστε και ειδικοί. Ας πούμε αυτή η τσάντα, αν ήταν μαϊμού, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που καταλαβαίνει κανείς αμέσως ότι μια τσάντα δεν είναι γνήσια. Καταρχάς, ποτέ μα ποτέ καμία μαϊμού δεν θα μπορέσει να φτάσει την ποιότητα κατασκευής, τις ραφές και όλη τη λεπτομέρεια που έχουν αυτά τα brands. Δεν μπορούν να αντιγραφούν δηλαδή ούτε η Louis Vuitton. Για δώστε μας ένα, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Δηλαδή οι ραφές, ίσως είναι πολύ γενικό αυτό που λέμε οι ραφές, αλλά τα καψίματα, γενικά ακόμα και οι κωδικοί, οι γραμματοσειρές, πάρα πολλά πράγματα είναι. Είναι άπειρα πράγματα. Μπορεί εγώ όμως ως πελάτης να καταλάβω αμέσως από κάτι. Αν έχετε ψωνίσει άλλες Louis Vuitton, το καταλαβαίνετε. Κάποιοι ξέρετε που λένε δεν το καταλαβαίνεις με τίποτα, προφανώς δεν έχουν ψωνίσει ποτέ Louis Vuitton, Hermès, ακόμα και ο ήχος του φερμουάρ, ακόμα τα πάντα. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Εδώ ίσως είναι μια τσάντα που έτσι κι αλλιώς έχει πιο πολύ δουλειά. Εδώ τώρα, που είναι μια εγγράφα έτσι, okay, χρυσή. Επίσης και η Hermès έχει κωδικούς, έτσι. Εγώ τώρα πώς καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αληθινό. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό για μας, για να καταλάβουμε, δηλαδή εμείς, είναι να κλείσουμε τα μάτια, να πιάσουμε σαν ποιότητα πρώτα απ' όλα. Να δούμε το δέρμα, να πιάσουμε και να δούμε τους κωδικούς. Βεβαίως και η ομάδα μας, που τα τσεκάρουμε όλα, αλλά και γραμματοσειρές, τα πάντα. Εδώ έχει, ας πούμε, μία... Και τις ραφές. Όσο είναι διάκριτες ή όχι. Μία στάμπα, ναι. Τι είπες, Έλενα? Σίγουρα εξαρτάται και από τις ραφές, κατά πόσο είναι διάκριτες ή όχι. Δηλαδή, και από την ποιότητα του δέρμα. Σίγουρα. Πάντως, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετές φορές και στην Κίνα και στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν κάποια εργοστάσια, τα οποία κάνουν πιστά, πραγματικά πιστά, αντίγραφα όλων των μεγάλων οίκων. Σίγουρα. Απλά το second hand για μένα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο ευτυχώς έχει έρθει και στην Ελλάδα,
Και στο Λονδίνο, ήμουν πριν ένα μήνα στο Λονδίνο, στο Notting Hill, ανά ένα κατάστημα υπάρχει και second hand από πολύ μεγάλο σύγχρονο. Οπότε το έχεις δει στο εξωτερικό. Το έχω δει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που πλέον τα τελευταία χρόνια, ίσως λίγο πολύ λόγω της κρίσης, έχει έρθει και στην Ελλάδα, αλλά αυτό μας βοηθάει να μην ξοδεύουμε μια ολόκληρη περιουσία για να αγοράσουμε μια τσάντα. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι ένα τρόλεϊ Πίγασος, έχει... Πίγασος είναι το όνομα του. Μάλιστα. Αυτό έχει αρχική τιμή 2.500. Εμείς το έχουμε. Μάνο, Πίγασος. Εμείς το έχουμε στα 1.500 ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση. Ναι. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Και τώρα εδώ βέβαια μιλάμε για κάτι, για κάποιον που έχει. Είναι έξτρα πολυτέλεια, ίσως. Πιο γεμάτο πορτοφόλι. Ξεκινάνε τα προϊόντα από 200-300 ευρώ και ανεβαίνουν έτσι. Και βεβαίως μια τσάντα είναι ένα κομμάτι που κάθε γυναίκα, όπως και κάθε άντρας, θέλει να μπριφκέσει. Δηλαδή, εκτός από κάποιες μικρές φθορές εδώ πίσω, φαίνεται όντως σαν καινούρια. Δεν μου φαίνεται κάτι. Αυτός ο άνθρωπος που την είχε, αυτή δεν τη χρησιμοποίησε. Τη βαρέθηκε και πήρε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τη βαρέθηκε και πήρε το καινούριο μοντέλο. Θέλω με τα 4 ροδάκια. Ναι, ακριβώς. αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί, πάρα πολλοί πελάτες μας που τις βαριούνται, όχι μόνο απλά τις βαριούνται, έχουν και τεράστια συλλογή. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω εγώ τον Πίγασο. Έχουμε πελάτες που μπορεί κάτι να μην τους είναι τόσο εύχριστο, ενώ σε κάποια άλλη κυρία να είναι απαραίτητος. Είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορεί όμως να έχει ανάγκη και τα χρήματα. Και τα χρήματα. Όταν αναγκάζεσαι να πουλήσεις. Ακριβώς. Ναι, υπάρχει αυτό. Και αυτό. Υπάρχει ο κόσμος που έχει πρόβλημα οικονομικό και μας φέρνει τα πράγματά του για να πάρει κάποια χρήματα. Βέβαια. Υπάρχει όμως και κόσμος που θέλει να πάρει χρήματα για να πάρει την πιο καινούργια Σανέλη, την πιο καινούργια Λίβιτον. Να πουλήσει 2-3 και να πάρει ακριβώς το καινούργιο μοντέλο. Μάλιστα, βεβαίως. Να παραμείνει είναι. Αυτό τι είναι? Αυτή είναι Gucci, συλλεκτική βεβαίως, Dragons. Συλλεκτική γιατί είναι, επειδή έχει αυτά εδώ τα στραφάκια. Την είχε βγάλει μάλιστα όλο αυτό. Με την αλυσίδα της, είναι συλλεκτική, είναι καμβάς, με, τι βλέπετε, είναι κόσμημα, είναι τσάντα κόσμημα, έτσι. Α, πολύ ωραία. Ο Δράκος. Βίκυ, κάνε δώρο της τσάντας. Τώρα, βέβαια, ας πούμε, αυτές οι limited edition, ειδικές σειρές, σίγουρα έχουν αγοραστεί από κόσμο που, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, πρόσεχε πάρα πολύ το τι είναι της μόδας και όλα αυτά. Αυτά τώρα βλέπετε έτσι να καταρρύπτονται λιγάκι. Νομίζουμε ότι επειδή όλα αυτά τα προϊόντα είναι διαχρονικά, η αξία τους δεν πέφτει ποτέ, αντιθέτως ανεβαίνει. Και όλα αυτά τα brands που επιλέγουμε να έχουμε στο μαγαζί μας, δηλαδή Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Dior, Balenciaga, Bottega, παίρνουν και ανατιμήσεις συνεχώς, οπότε είναι διαχρονικά brands. Και ουσιαστικά δηλαδή, είναι τελικά μια επένδυση, έτσι. Βεβαίως. Αυτό, βέβαια, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος έρχεται σε εσάς, αγοράζει μια τσάντα, τη φοράει ένα χρόνο και την ξαναφέρνει. Και δύο μήνες. Υπάρχουν πολλές κυρίες επώνυμες, επειδή και προηγουμένως συζητούσατε για τους επώνυμους που φωτογραφίζονται κτλ. Όταν κάποιες κυρίες φωτογραφηθούν 3-4 φορές και δεν μπορούν να πάνε να δώσουν. Μετά εξόφληση. Ακριβώς. Έρχονται, κάνουν ανταλλαγή. Τον άλλο μήνα φωτογραφίζονται με άλλη τσάντα χωρίς να έχουν δώσει. Έχουμε αρκετές επώνυμες κυρίες, αλλά δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε τα ονόματά τους. Γιατί. Και αυτή είναι πολύ ωραία. Και αυτή η Louis Vuitton, έτσι. Ναι. Αυτή η Louis Vuitton, perforated, είναι επίσης συλλεκτική. Α, συλλεκτική είναι και αυτή. Συλλεκτική είναι όποια έχει γίνει, ας πούμε, κάποια ειδική παρέμβαση με χρώμα. Όχι απαραίτητα. Είναι συλλεκτική που, ας πούμε, Marc Jacobs έχει κάνει συνεργασίες αναλόγως τη συνεργασία, αναλόγως πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τη χρονιά. Και για πόσο καιρό βγήκε και μία τσάντα. Η αγαπημένη Marc Jacobs είναι η κόκκινη. Και η Άλμα η Βουαγιάς, αυτή ήρθε στην Ελλάδα συγκεκριμένη παραγγελία, δηλαδή η κυρία την έκανε από το Παρίσι, είναι η Άλμα η Βουαγιάς, είναι το μεγάλο μέγεθος, η Βερνή. Μάλιστα. Ακριβά μου. Τι τιμή έχει αυτή η αρχική της? Αυτή η αρχική τιμή της είναι 2.450. Πόσο? 2.450. Γεμίζω εγώ το ψυγείο μου τα πάντα όλα στο σπίτι. Τι να κρατάνε, μια τσάντα τόσο. Επίσης, πολύ διαχρονικό κομμάτι, η Balenciaga, η Weekender. Ναι, σιγά σιγά, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε τα μοντέλα, εσείς τα ξέρετε ποια είναι η αυτή. Η Balenciaga, η Weekender, μάλιστα. Ναι. Μεγάλη τσάντα κι αυτή. Κι αυτή, βεβαίως. Όντως Weekender, χωράει ό,τι χρειάζεσαι για ένα Σαββατοκύριακο. Και σε φοβερή κατάσταση, ναι. Δηλαδή βλέπετε. Παίζει ρόλο αν το μοντέλο υπάρχει ακόμα, δηλαδή αν παράγεται ακόμα ή σίγουρα, όχι. Σίγουρα παίζει κι αυτό. Είναι αναλόγως βεβαίως και τι ζητάει κάθε πελάτησα, αλλά και
Τι στυλ έχει κάθε πελάτησα. Δηλαδή, η Weekender είναι ένα στυλ όπως η Speedy της Louis Vuitton, το βαρελάκι το κλασικό. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ εμπορικό κομμάτι. Η αγαπημένη μάρκα από τις Ελληνίδες ποια είναι? Κοιτάξτε, η Louis Vuitton καλύπτει νομίζω όλα τα οικονομικά στρώματα. Λοιπόν, να πω τώρα ότι θα σας δώσουμε δώρα. Να, έτσι τα είπαμε όλα αυτά. Για τη φιλοξενία σας. Τη δώρα θα δώσουμε στις τηλεθεατριές μας που θα τα κληρώσουμε αύριο. Εσείς όμως μπορείτε να παίρνετε από σήμερα τηλέφωνο, στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Για να δούμε τι δώρα έχουμε να δώσουμε. Γυαλιά Dior, τα Glossy, επίσης, συλλεκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και το άλλο δώρο. Και ένα μεταξωτό φουλάρι, Louis Vuitton. Αυτά είναι προσφορά από τα Luxury Toys, από τα καταστήματά μας. Αν θέλει κανείς να δει αυτά τα προϊόντα που έχετε εσείς, πού μπορεί να τα δει, έχετε μαγαζί? Εκτός από τα καταστήματα που έχουμε στην Αθήνα και στην Γλυφάδα, έχουμε και το site μας, το οποίο ενημερώνεται συνέχεια. Οτιδήποτε αγοράζουμε, το ανεβάζουμε στο site με αρχικές τιμές και πόσο το πουλάμε εμείς. Οπότε μπορεί κανείς. Και έχει φωτογραφίες και μπορεί κανείς να πάρει μία έτσι. Σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς πελάτες που στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, και πώς είναι το site που θα σας δώσουμε? Luxurytoys.gr. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία και τα δώρα. Να είστε καλά. Γι' αυτά θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-55-50-550 και δύο τυχερές, οι δύο τυχεροί που θέλουν να το κάνουν δώρο, θα πάρουν αύριο στην εκπομπή μας εδώ αυτά τα δύο ωραία δώρα, έτσι? Πάρα πολύ τυχερές. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και έτσι τι να σας ευχηθώ, ναι, καλές δουλειές, καλή ανανέωση. Και μακάρι να μεγαλώσουμε κι άλλο τις επιχειρήσεις μας. Τον αξεσουάρ, εντάξει, όλα αυτά νομίζω έχουν να κάνουν και με την οικονομία της χώρας μας, που δεν είναι στα καλύτερά της. Σίγουρα σε άλλες εποχές θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά τώρα έστω και με μία μισή τιμή. Να μην ρίχνουμε τα στάνταρ μας, αυτό. Μπορεί κάποιος έτσι να πάρει μια χαρά. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, για να πάρω εγώ τώρα το σχέ μου, γιατί χρειάζομαι τα υλικά. Στην κουζίνα με περιμένει ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, pastry chef. Καλησπέρα. Γι' αυτό βλέπω εδώ και την προετοιμασία των γλυκών. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε ένα γαλακτομπούρικο. Γαλακτομπούρικο, αγαπημένο. Που ναι. Θα μας μάθετε και πώς θα το φτιάχνουμε, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Ναι. Ωραία. Ξεκινήσουμε με την κρέμα. Ωραία. Η οποία βάζουμε την κατσαρόλα πάνω στο φούρνο, στο μάτι. Θα χρησιμοποιήσουμε 640 γραμμάρια γάλα, το οποίο το ρίχνουμε όλο μέσα στην κατσαρόλα μας. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε και ζάχαρη, η οποία είναι 160 γραμμάρια, η οποία θα είναι η μισή ζάχαρη μες στο γάλα και την άλλη μισή σε ένα μπολ. Το βασικό στο γαλακτομπούρικο είναι η κρεμά. Δηλαδή, το βασικό, μας πετύχει η κρέμα, είμαστε εντάξει. Το μυστικό για μένα είναι το βούτυρο. Το βούτυρο. Το βούτυρο πρέπει να είναι γάλακτος. Α. Για να δώσει τη γεύση αυτή που πρέπει στο γαλακτομπούρικο. Μάλιστα. Όχι βαρύ βούτυρο, ένα κερκύρας είναι μια χαρά. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει τη μισή ζάχαρη μέσα στο μπολ, θα προσθέσουμε και τα δύο τα αυγά ολόκληρα. Ολόκληρα. Θα τα ανακατέψουμε. Να γίνει ένα μείγμα. Αφού περιμένουμε να βράσει κρέμα, να βράσει το γάλα μαζί με τη ζάχαρη, θα φτιάξουμε στο ταψάκι μας, θα βάλουμε το φύλλο. Λοιπόν, παίρνουμε φύλλο κρούστας, παίρνουμε. Κρούστα. Και δεν θα χρησιμοποιήσουμε και πάρα πολλά φύλλα, γύρω στα 8 κομμάτια είναι. Στο σύνολο. Στο σύνολο. Λοιπόν. Παίρνουμε δύο φύλλα. Πρώτα όμως βουτυρώνουμε το ταψάκι μας. Γιατί τη δόση τι ταψάκι παίρνουμε? Αυτό, έτσι. Αυτό, το νούμερο μεσαίο. 28 το λέμε εμείς. 28. Ναι, παίρνουμε τα φύλλα. Ανά δύο τα παίρνουμε. Ωραία. Θα τοποθετούμε. Ωραία, οπότε ανά δύο φύλλα. Ανά δύο φύλλα. Βάζουμε τέσσερα φύλλα, δηλαδή στην ουσία κάτω στο μπάτο μας. Τέσσερα κάτω και τέσσερα πάνω μετά. Ναι, ναι. Βουτυρώνουμε πάλι. Αφού βράσει το γάλα, θα ρίξουμε λίγο γάλα μέσα στο αυγό. Και ανακατεύουμε. Ναι. Για να μην μας. Για να δέσει. Για να μην μας καεί το γάλα και γίνει ομελέτα. Θέλει λίγο. Όχι, ομελέτα δεν θέλουμε να γίνει γαλακτομπούρικο. Θα ρίξουμε ακόμα λίγο. Ωραία. Αφού το ανακατεύουμε, μετά το ρίχνουμε μέσα στο γάλα. Και ανακατεύουμε συνέχεια. Μέχρι να ξαναπάρει μία βράση.
Οπότε με το που παίρνει τη βράση, ρίχνουμε το σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι σαν βροχή. Α, γιατί σαν βροχή? Γιατί άμα πέσει όλο το σιμιγδάλι μέσα στην κρέμα, θα κάνει κομπάκια. Θα κάνει κομπάκια. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, κάτι ξέρουμε. Σίγουρα θα έχετε φτιάξει στο σπίτι σας κάτι γλυκό. Ναι. Γαλακτομπούρεκο όχι όμως. Είναι εύκολο. Τώρα θα το μάθετε, θα το κάνετε και στο σπίτι σας. Και θα ρίξουμε και λίγο βανίλια. Ωραία. Περιμένουμε να βράσει για να πήξει λίγο η κρέμα. Ωραία. Λοιπόν, αφού έχει πήξει η κρέμα μας, κλείνουμε το μάτι. Ναι. Και ρίχνουμε την κρέμα μέσα στο ταψάκι μας. Αχ, μύρισε ωραία η βανίλια και το αυτό. Όσο μας πάρει. Λοιπόν, αυτά είναι. Ρίχνουμε και λίγο βούτυρο μέσα στην κρέμα, ώστε να ψηθεί και η κρέμα. Α, έτσι έρχονται το βούτυρο και όχι πριν που είναι στο μάτι, ωραία. Και σκεπάζουμε με τα φύλλα. Εύκολο φαίνεται. Ναι. Ρίχνουμε πάλι λίγο βούτυρο. Τέλεια. Και όλη η δουλειά τώρα είναι για να έρθει, να βάλουμε τα φύλλα από πάνω για να γίνει όμορφο. Ωραία, τα υπόλοιπα τέσσερα. Για να πάρει λίγο ωραία μυρωδιά δεν είναι ωραίο να ρίχνουμε φλούδα λεμονιού ή πορτοκαλιού? Αυτό το βάζουμε στο σιρόπι. Α, στο σιρόπι. Το οποίο το έχω έτοιμο εδώ με λεμόνι και κανέλα. Πω. Βουτυρώνουμε πάλι τα δύο τα φύλλα. Καλά. Τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλο, θέλουμε 7-8 τέτοια ατομικά. Θα σας φτιάξουμε. Από θα σας φτιάξουμε εδώ. Και θα σας φέρουμε. Ωραία. Όχι τώρα, όχι. Εμείς εδώ να τα φτιάξουμε. Όχι έτοιμα να τα βρούμε. Καλά, ναι. Ετοιμάσου, και βουτυρώνουμε και το τελευταίο φύλλο πάνω. Και μετά γυμναστική πάλι, ξέρεις εσύ. Εγώ τον έχω και γνωστό, γιατί με την ξαδέρφη του ήμασταν συμμαθητές, οπότε... Καλέσκο, όλους τους γνωστούς έχεις φέρει σήμερα. Ο κόσμος είναι πολύ μικρός. Με τον Αποστόλη, τον φωτορεπόρτερ, από το ίδιο χωριό, με το... Κοίτα, εγώ σε αυτή την εκπομπή φέρνω κόσμο που δοκιμάζω αυτά που κάνει και τα εμπιστεύομαι και με πάει παρακάτω. Φέρε μας μια λίστα από το σόι σου, έτσι το κόβετε. Είναι πολύ εύκολο. Και με το τώρα. Πινέλο μας ρίχνουμε τις άκρες μέσα-μέσα. Για να ενωθεί μετά στο ψήσιμο. Ναι, για να μην φύγει η κρέμα έξω. Το χαράζουμε. Ελαφρώς. Και όπως είναι έτοιμο για φούρνο. Τέλεια. Και το σιρόπι πότε μπαίνει? Αφού ψηθεί το γαλακτομπούρεκο. Βάζουμε μπολικό. Όχι, περίπου 2 κουταλιές θα βάλουμε σε κάθε γαλακτομπούρεκο. Πώς το ψήνουμε τώρα αυτό? Λοιπόν, το ψήνουμε στους 180 βαθμούς. Ναι. Για 35 με 40 λεπτά. Να πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Εγώ σας έχω ετοιμάσει κι άλλο ένα. Να το δείτε. Ωραία. Είναι αυτό. Το οποίο παίρνουμε μετά το σιρόπι. Έτσι θα βγει μετά. Έτσι ακριβώς. Και παίρνουμε το σιρόπι. Μετράω 2 ατομικά γαλακτομπούρικα μέχρι τώρα. Και συνεχίζω. Και σιροπιάζουμε το γαλακτομπούρικο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε όμως πόσο βάζουμε, γιατί νομίζω ότι εκεί εγώ δεν θα ήξερα πόσο να βάλω. Εγώ πιστεύω ότι με 2 κουταλιές είναι μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δωράκια. Δωράκια. Τι έγινε, τι έπαθες με το γαλακτομπούρικο? Κοιτάω το ατομικό γαλακτομπούρικο. Για πάμε να δούμε ποιος πια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι. Ναι. Γεια σας. Είμαστε εδώ στον καναπέ. Ο Νίκος Γιάγκος είναι κοντά μας. Και ξαπλωτός στον καναπέ κι εγώ. Δόξα, τηλεόραση, θέατρο, λεφτά. Ναι, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι νιώθω πολύ άνετα. Έτσι, συλλαμβάνω τον εαυτό μου μετά από 2 χρόνια που είχα να μπω σε στούντιο, ότι
πραγματικά είμαι σαν το σπίτι μου. Μην ξεχνά ότι είμαι παιδί τη τηλεόραση κι εγώ. Σα έχει λείψει. Δεν μπορώ να πω, ναι, τώρα το συνειδητοποιώ που βρέθηκα έτσι παρεούλα μαζί σα. Συνειδητοποιώ ότι μου έχει λείψει όντω. Τι είναι αυτό που σα έχει λείψει περισσότερο? Η ατμόσφαιρα του στούντιο. Αυτό όλο εδώ που ζείτε, ξέρεις, το πίσω από την κάμερα, μπροστά από την κάμερα, οι προετοιμασίες, το άγχος της δουλειάς. Έχει τη γοητεία εδώ, όπως και στο θέατρο, αντιστοίχως. Mm. Που λέμε η γοητεία του παρασκήνιου, από πίσω που ετοιμάζονται όλα. Έχει τη γοητεία το αυτό. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει ως εμπειρία ζωής, ως λάθη που μπορεί να έχετε κάνει, ως μάθημα ζωής? Μιλάμε πάντα σε σχέση με την τηλεόραση. Ή γενικότερα. Γενικότερα, με την πορεία σας, με την καριέρα σας. Η καριέρα μου καλή ήταν. Απλά είχα ξεκινήσει νωρίς εγώ το 85. Υπήρχε ένα κανάλι μόνο, δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά. Πήγα καλά μέχρι το 95. Η δεκαετία μου ήταν 85-95 η καλή μου. Και 7 χρόνια αργότερα τράβηξα και λίγο απόνερα, ας πούμε, με την ιδιωτική τηλεόραση κτλ. Τώρα τι μπορείς να πεις, αν δεν έκανα αυτό που έπρεπε? Άλλος μου λέει, γιατί δεν έχεις κρίματα? Ενώ, εντάξει, όταν είσαι νέος και ανεβαίνεις και μοιράζεις αυτόγραφα και γνωρίζεις τη δημοσιότητα, δεν σκέφτεσαι και πολύ το αύριο. Ενώ πέρασαν πολλά χρήματα από τα χέρια σας. Τέλος πάντων, κάποια καλά, περάσαν κάποια καλά λεφτά, ναι. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα από αυτά τα χρήματα και τώρα σας βρήκαμε στο σπίτι του ηθοποιού? Κοίταξε, δες κάτι. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Όταν είσαι νέος, δεν σκέφτεσαι ποτέ το αύριο. Ίσως κακός. Εκτός αν προλάβεις και κάνεις ένα γάμο νέος, έχεις μια γυναίκα που μπορεί να σε στηρίξει δίπλα ή οτιδήποτε τέτοιο και σου βάλει, έτσι, σε βάλει στην οικονομία. Αν είσαι εργένης και τρέχεις μόνος σου, θα σκεφτείς να. Άσε που έχουμε και τα άλλο θέμα. Πες ότι είχα 3 σπίτια τώρα. Τώρα θα μου τα παίρνανε. Οπότε τελικά δικαιώνομαι που δεν έχω αγοράσει τίποτα και πούλησα και το σπίτι της μάνας μου, γιατί είχα κάποια θέματα με τράπεζες και ήθελα να ξεχρεώσω. Οπότε, έτσι όπως τα κάνανε εδώ στην Ελλάδα, καλύτερα να μην έχεις τίποτα στο όνομά σου και να μην έχεις μία. Πας να κλείσεις και τα βιβλία σου στην εφορία και είσαι ο πιο ελεύθερος από όλους. Τώρα ζείτε στο σπίτι του ηθοποιού που έφτιαξε η Άννα Φόνς. Ναι, η Ανούλα μας βοήθησε πολύ. Έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί πέρα. Το σπίτι του ηθοποιού, που είναι ένα ίδρυμα με όλες τις παροχές και υπηρεσίες ενός λουξ ξενοδοχείου. Συν όμως των καλλιτεχνικών δρόμενων, γιατί κάνουμε θεατρικές παραστάσεις. Τώρα εγώ θα τους κάνω κάτι ταινίες. Θα παίξω μια ταινία δικιά μου. Αισθάνεστε άσχημα να πείτε ότι μένετε στο σπίτι του ηθοποιού? Καθόλου. Γιατί καταρχάς δεν το ξέρουν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει πραγματικά το σπίτι του ηθοποιού. Είχαμε την τύχη και την ατυχία να έχουμε κάποιους παλιούς μέσα που είχαν προβλήματα υγείας. Και κάπως χαρακτηρίστηκε σαν να είναι οίκος ευγυρίας, ενώ δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό. Είναι γεμάτο νέα παιδιά μέσα. Εμείς ήρθαμε και σας βρήκαμε εκεί. Κι εγώ νέο παιδί είμαι. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που πήγαμε και βρήκαμε τον Νίκο Γιάνγκο στο σπίτι του ηθοποιού. Νίκος Γιάνγκος, στα 24 του χρόνια, μοίρασε τα πρώτα του αυτόγραφα. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες και διαφημιστικά. Σήμερα ζει στο σπίτι του ηθοποιού και μας ανοίγει την ψυχή του. Τώρα είμαστε σε φάση σπίτι Άννα Φόνσου, που είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε μια, πώς να το λέω, σε ένα κράτημα της ζωής μας, γιατί πέσαμε σε μια λούμπα, είχα το ατύχημα με το χέρι. Ακριβώς, είχες ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Με έριξε πίσω, σύν την κρίση, σύν την ανεργία, σύν όλα. Και επειδή είχα πουλήσει και το σπίτι της μάνας μου, δηλαδή το πατρικό που έμενα, οπότε βρεθήκαμε σε λίγο ανάγκη. Είχα άλλες επιλογές, ξέρεις, να μείνω και τα λοιπά, αλλά εντάξει, δεν ήθελα να φορτωθώ κόσμο. Δηλαδή να. Ξέρεις, τώρα να πάω να μείνω φιλοξενούμενος. Το θεωρείς ως βάρος, ότι γίνεσαι βάρος? Ναι, και εντάξει, και πες ότι έμεινες. Για πόσο καιρό να μείνεις? Εδώ τουλάχιστον είμαι στο κύκλωμά μου, είμαι στον πυρήνα που θέλω. 7 έβγαλες. Γιατί πολλοί θα πούνε, το Γιάνγκο τον έβλεπα στις διαφημίσεις. Τον έβλεπα εκεί. Τότε, άρα έβγαλε λεφτά. Τότε. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά? Αέρα τα πάνε. Easy come, easy go. Δούλευα, έκανα μια διαφήμιση. Εγώ δεν ήμουν και τύπος να με τρώνε στη μάπα, δεν μ' άρεσε αυτό. Όταν μου είπε ο Φόσκολος να παίξω στη Λάμψη, του είπα όχι, επειδή ήταν καθημερινό. Τόσο απλά. Δεν ήθελε στη. Δεν ήθελα να με τρώνε στη μάπα. Έκανα μια διαφήμιση και πέφτανε άλλες 10 προτάσεις μόλις με βλέπανε. Όχι, τον άλλο χρόνο. Έκανα ένα διαφημιστικό, έπαιρνα τα 60 χιλιάρια και τα ξεκοκάλιζα ένα χρόνο.
πήγαινα βόλτες, πήγαινα διακοπές, πήγαινα στις Μυκόνους. Η ζωή σου εδώ, ως πότε λες να κάτσεις εδώ μέσα, δηλαδή ως πότε έχεις βάλει ως στόχο ότι θα είμαι εδώ μαζί με, με τους υπόλοιπους συναδέλφους, με την Άννα τη φόνη σου? Κοίτα να δεις κάτι, εδώ έχω βάλει μια βάση τώρα, είναι ένα στρατόπεδο πολύ ωραίο που σου παρέχει τροφή, ύπνο, φίλους. Πόρους έχεις από κάπου τώρα, παίρνεις δηλαδή κάποιο βοήθημα? Όχι, θα μπορούσα, αλλά δεν έχω ένσημα, αυτά είναι, πρέπει να έχεις ένσημα. Και πώς συντηρήσεις, δηλαδή, θες να πάει να πάρεις ένα κουτάκι τσίχλες από το Βέλγιο? Βασικά κάνω βολτίτσα σε νυχτερινά μαγαζιά φίλων. Τους φτιάχνω κάνα τραπεζάκι, με κάνα μπουκαλάκι, κάνα καλεσμένο αυτό και παίρνω χαρτζηλικάκι έτσι. Έχει υπάρξει μέρα όμως που δεν έχεις τίποτα στην τσέπη σου, ούτε 50 λεπτά? Πάρα πολλές φορές. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Τίποτα. Άνθρωπος που λέει την άποψή του, δεν φοβάται για τίποτα, μιλάει ανοιχτά για τα ναρκωτικά που δοκίμασε, αλλά και για τα ναρκωτικά που μπήκανε μέσα στο σπίτι του, καθώς ο γιος του έγινε χρήστης ουσιών. Κοίτα, εγώ είμαι ένας τύπος που έχω κάνει τρομερά πειράματα στον εαυτό μου, γιατί ήμουν εμπειρικός. Δεν θα πούνε όμως κάποιοι ότι, αφού ξέρεις όμως ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Η εμπειρία, το ψάξιμο της εμπειρίας, στην ουσία είναι εμπειρία θανάτου. Και όταν επιζήσεις από αυτό, είσαι τρομακτικά δυνατός και δυναμικός άνθρωπος, γιατί ζεις τις εμπειρίες του θανάτου. Το ίδιο είναι και τα παρεστησιογόνα και οι βαριές ουσίες, είναι εμπειρίες θανάτου. Πόσο δύσκολο όμως είναι να συμβουλέψεις το ίδιο στο παιδί όταν το έχεις κάνει και εσύ αυτό? Ακόμα πιο εύκολο. Σου είπε όμως το παιδί, υπήρχαν αντιδράσεις, σου πήγε πατέρα, τι μου λες τώρα? Βεβαίως. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ όλο αυτό? Θα σου πω, μου το έχει πει ξεκάθαρα ότι εγώ γιατί να μην μπαίνω, ας πούμε, και εσύ σε όλη τη ζωή έκανες τα πάντα. Και του λέω ότι εγώ, φίλε, δοκίμαζα τα πάντα, ανακάνα μια καριέρα, διαχειρίστηκα καλά τη ζωή μου, έκανα τους δεσμούς μου, έβγαλα τα λεφτά μου. Κοίτα, εσύ μπορεί να το κάνει? Όχι. Άρα κάτι κάνει λάθος. Δεν είναι ούτε για αυτές τις ουσίες, ούτε για αυτή τη ζωή. Θες να είσαι περιθωριακός και να πεθάνεις σε μια γωνιά? Επέλεξε, είσαι μεγάλος. Εγώ είμαι γεννημένος για να κάνω αυτό που γουστάρω και να είμαι ελεύθερος. Ό,τι πάει να με παγιδεύσει, προτιμώ να είμαι εδώ, να μην έχω μία και να ζω ελεύθερος. Terrific. Να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Βλέποντας και από το βίντεο και από τη συνέντευξη εδώ που δώσατε, έχετε κάνει, όχι μόνο έχετε κάνει μια πολύ έντονη ζωή, αλλά υπερασπίζεστε και αυτά που έχετε κάνει. Αν υπάρχει κάτι, έχετε μετανιώσει για κάτι, και αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να το έχετε αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή κάνοντας την ανασκόπησή σας, υπάρχει κάτι που θα το αλλάζατε από αυτά που έχετε κάνει? Ναι, θα αλλάζα το επάγγελμα. Ξέρεις, το πραγματικό μου επάγγελμα, άκου το αυτό, Κίμ, έχει πλάκα. Το πραγματικό μου επάγγελμα και η ιδιοσυγκρασία μου ήταν και το όνειρό μου να γίνω οδηγός Φόρμουλα 1. Αυτό ήταν. Και έχω τρέξει αγωνιστικά. Έτρεξα και στα 40 μου και στα 35 μου. Έτρεχα με μονοθέσια. Αυτή ήταν η δουλειά που πραγματικά ήθελα να κάνω. Ίσως καλύτερα, γιατί είδαμε και τον Μίχαελ Σουμάχερ. Ναι, τι απέγινε ο Μάικλ? Έχουμε κάνει νέο παιδιά. Ακόμα σε όλες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι είναι αυτό που έχει τελικά σημασία στη ζωή? Σημασία στη ζωή είναι να βρεις ποιος είσαι. Να βρεις τον εαυτό σου, αν μπορείς, και αυτό μόνο μέσα από την εμπειρία μπορεί να γίνει. Αν δεν δοκιμαστείς μέσα στη φωτιά, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είσαι. Και τελικά η κοινωνία μας είναι τόσο επιφανειακή, που όταν κοιταχτείς τον καθρέφτη, τελικά καταλήγεις ότι είσαι η εμφάνισή σου. Δεν είσαι η εμφάνισή σου όμως. Η χειρότερη περίοδος της ζωής σας θεωρείτε ότι είναι αυτή τώρα, ή έχουν υπάρξει άλλες στιγμές που ενώ υπήρχε σπίτι, υπήρχαν χρήματα, ψυχολογικά ήταν πιο άσχημες? Άκου να δεις, έχω ένα κολπάκι. Αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας και άποψης ζωής. Τι, πώς μπορείς να μετατρέψεις το αρνητικό σε θετικό? Εγώ τώρα εκεί που έχω πάει, όλοι φανταζόντουσαν ότι θα είμαι δυστυχισμένος, θα είμαι μόνος μου. Εγώ λοιπόν εκμεταλλεύτηκα την όλη κατάσταση, παίρνοντας ένα ποδηλατάκι και κάνοντας παρέα με όλα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια της γειτονιάς, βγάζοντας τη βόλτα με τα ποδήλατα. Λέω, αν ήμουν εκατομμυριούχος, θα το έκανα αυτό? Ποτέ. Άρα τώρα λοιπόν έχω μια ευκαιρία να ζήσω μια δεύτερη εφηβεία και τη φοιτητική ζωή που δεν είχα ποτέ. Γιατί σταμάτησα το σχολείο και άρχισα καριέρα γρήγορα. Πάντως, σίγουρα όταν έχει κάνει κάποιος αυτή την πορεία που έχετε κάνει εσείς,
Σίγουρα φτάνεις στη στιγμή που κάνεις έναν απολογισμό ζωής όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, σε μια άσχημη κατάσταση και σε ένα κομβικό σημείο. Φοβάστε για το μέλλον, δηλαδή υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να μην μπορώ να ξανασταθώ στα πόδια μου, να μπορώ να πληρώσω το ενίκιο μου, να έχω χρήματα στην τσέπη μου, να μην εξαρτώμαι από κάποιους άλλους και κάποιου άλλου βοήθεια. Όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, συνηθίζεις να ζεις την ανασφάλεια. Και μπορώ να σου πω κιόλας ότι η ανασφάλεια σε θρέφει, γιατί μετασχηματίζεται σε δημιουργία. Εγώ είμαι και συγγραφέας. Έκανα ταινία δικιά μου. Όταν πέθανε η μητέρα μου, το 5, τότε έκανα μια μεγάλου μήκους κωμωδία. Άκου τι διάλεξα να κάνω. Δηλαδή, πώς γίνεται δημιουργία. Η μοναξιά σου, η έλλειψη αγάπης, το να χάσεις ένα προσφυλές άτομο. Το έκανα δημιουργία αμέσως. Έκανα την πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους και πήρα και πρώτο βραβείο μεγάλου μήκους με τη μία μου. Είναι αυτό που είπατε, ότι τα αρνητικά συναισθήματα τα μετατρέπετε σε κάτι θετικό. Έτσι, αυτό ο καλλιτέχνης ξέρει να το κάνει καλά. Εμείς τώρα εδώ σας βλέπουμε μια χαρά, ευδιάθετο, μας τα λέτε έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ντρέπεστε, δεν φοβάστε να πείτε τίποτα. Όταν όμως το βράδυ είστε μόνος σας. Όταν το βράδυ έρθει η μοναξιά. Τότε λοιπόν έχουμε την εξής απάντηση. Πρέπει να ξέρεις να συμφιλιώνεσαι με τη μοναξιά σου. Να μην φοβάσαι. Και αυτό θέλει πάλι εμπειρία ζωής. Αν δεν έχεις ζήσει μόνος σου, δηλαδή εγώ πήρα τον εαυτό μου μόνος μου, κανένας φίλος, και πήγα ολομόναχος στις Ινδίες. Και έκανα τρεις μήνες ολομόναχος. Σημαίνει ότι συμβίωνες με τη μοναξιά σου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αν δεν κάνεις τέτοια πειράματα, μετά θα φοβάσαι τη μοναξιά. Θα σε μόνος και λες, βάλτε την τηλεόραση για να ακούω ανθρώπινες φωνές, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Γενικά αισθάνεστε μόνος σε αυτή τη φάση της ζωής σας? Μόνος μου αισθάνομαι σε πολλές φάσεις της ζωής μου, αλλά επειδή έχω νυν υπερπάντων την ελευθερία μου, η ελευθερία είναι πάνω απ' όλα, να ξέρεις ότι η πραγματική ελευθερία είναι μία με το μονοπάτι της μοναξιάς. Όσο πιο μόνος είσαι, τόσο πιο ελεύθερος. Μπορείς να το κάνεις. Ιδού η ερώτηση. Φίλοι που υπήρχαν πριν, πώς αντιδράσανε τώρα που μάθανε που μένετε και ποια είναι η κατάσταση? Αυτοί που το μάθανε απότομα τρομάξανε. Βέβαια. Σηκώσαν το τηλέφωνο όμως. Πήραν κάποιοι. Ναι, έχω καλά φιλαράκια και πήραν και άλλοι που μένουν και εξωτερικό, γιατί δεν ξέραν για το ατύχημα. Και ξαφνικά ακούσανε και σου τι έγινε, πώς βρέθηκες εκεί. Γιατί δεν ξέραν ότι έπαθα το ατύχημα. Γιατί ήμουν άνεργος, έσπασα το χέρι μου, βρέθηκα ανασφάλιστος και πήγα και έκανα εγχείρηση συναξαριστή που λέμε. Δηλαδή ήμουν ανέκδοτο αυτό. Ναι. Πήγα και τους έλεγα, ναι, έχω ΙΚΑ. Και όταν έκανα την εγχείρηση, τους λέω, παιδιά, δεν σας είπα ότι ισχύει το βιβλιάριο. Είπα ότι έχω ΙΚΑ, σαν ασφάλιση. Να. Αλλά δεν έχω βιβλιάριο. Λέει, πώς θα πληρώσω τώρα? Δεν θα πληρώσω. Σύλλητα στην εφορία, άντε γεια. Και έφυγα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Δηλαδή, είναι λίγο τρελά. Έτσι που μας έχουν καταντήσει, ας πούμε, οι επιχειρηματίες δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να καλύψουν 12 άτομα και να έχουν ΙΚΑ. Σου βάζει κάτι έρευνα και δουλεύουμε όλοι χωρίς ΙΚΑ χρόνια. Τι είναι αυτό που φοβάστε? Τι αυτό που φοβάμαι? Το να είσαι πολύ γέρος, ας πούμε, που εκεί τι θα κάνεις, πώς θα τη βρεις τη ζωή σου. Μόνο αυτό. Δεν φοβάμαι το θάνατο, ρισκάρω πάρα πολύ τη ζωή μου. Είμαι βασικά σε ομάδα υψηλού κινδύνου, από όλες τις πλευρές. Πολύ υψηλού κινδύνου όμως. Εκεί στο σπίτι του ηθοποιού είναι πολλοί συνάδελφοι. Ναι. Και θέλω να πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο, το οποίο βέβαια έχει και μία συγκλονιστική καταγγελία της Άννας Φόνσου σχετικά με κάποια χρήματα που προοριζόντουσαν για το σπίτι του ηθοποιού και δεν είναι λίγα, μιλάμε για 700.000 ευρώ. 700.000 ευρώ. Τα οποία χάθηκαν. Και για κωδικούς που δόθηκαν αλλού, θα μου επιτρέψετε. Και κανείς δεν ξέρει τι απέγιναν τα χρήματα αυτά. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα τεράστιο. Για πάμε να δούμε τι μας είπαν οι ηθοποιοί, αλλά και η Άννα Φόνσου. Το ραντεβού μας δόθηκε στην οδό Αλκαμένους 175 και Θύρας, στο κέντρο της Αθήνας, την οδό Αχαρνών. Εκεί η Άννα Φόνσου θα μας ξεναγούσε στο σπίτι του ηθοποιού. Ένα πενταόροφο κτίριο γεμάτο από όνειρα, από ανθρώπους που έχασαν τα πάντα αλλά συνεχίζουν να παλεύουν. Ένα σπίτι γεμάτο από ηθοποιούς. Εγώ δεν έκανα το σπίτι ηθοποιού για να έρχονται έτσι μεγάλοι άνθρωποι και να έρχονται οι ηθοποιοί, οι οποίοι παίρναν λίγο δυσκολίες και να ζουν πολύ άνετα. Έχουμε φαΐ μεσημέρι βράδυ. 50 μερίδες, γιατί εδώ ζουν περίπου γύρω στα 20 άτομα.
και έρχονται και από το Σωματείο Ηθοποιών και τρώνε, τα οποία μας τα δίνει η Αρχιεπισκοπή και κάθε φορά που μου δίνει την ευκαιρία θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και στα εγγένεια που έχουν γίνει περίπου πριν 10 μήνες, μόνο εκείνος παρευρέθηκε. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν, μας είχε, για να πω, και ο Δήμος, και έχω παράπονο και από τον Δήμαρχο. Γιατί όμως αυτό το πράγμα, εσύ, δεν ξέρω, ο πεζόδρομος έξω, που θα τον είδε Στάθη προχώσουν, που τον έχω στολίσει, γιατί εδώ πέρα ήταν άντρο ναρκωτικών πριν έρθω. Τον έχω φτιάξει αυτό το πεζόδρομο, και ο οποίος ανήκει στο Δήμο της Αθήνας. Εγώ έβαλε τα λεφτά, ο Δήμος της Αθήνας θα το πάει. Δεν έχει έρθει ούτε περιέργεια να το δει ο Δήμαρχος. Και στο Υπουργείο Πολιτισμού με δέχτηκε βέβαια τώρα ο καινούριος Υπουργός Πολιτισμού, μου υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει στα λειτουργικά έξοδα, γιατί τα έχουμε αναλάβει εμείς. Πόσο περίπου είναι? 12.000. Μας χρωστάει το κράτος γύρω στα 700.000 ευρώ που πρέπει να μου τα δώσει και έχουν χρησιμοποιήσει τον κωδικό μου και το έχουν δώσει άλλα. Αλήθεια λέω, γι' αυτό και τα λέω, γιατί έχω αποδείξει, δεν τα λέω έτσι. Πήγα στον Υπουργό Πολιτισμού τώρα, στον κύριο Παναγιωτόπουλο, και πραγματικά ήμουν εκπληκτός όταν του έδωσα και τα στοιχεία ότι πώς έχουν χρησιμοποιήσει τους κωδικούς μας. Κατάλαβα ότι χρειάζομαι να έξοδα για να συντηρηθεί το σπίτι του και να μην κλείσει. Γιατί στις μέρες μας που όλα κλείνουν, από μαγαζιά μέχρι σχολεία, αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει συμβεί, ας πούμε, καλό. Το όνειρο της Άννας Φόνσου και των συνοδοιπόρων της ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια. Η ίδια για πρώτη φορά μας ανοίγει και την πόρτα του δικού της δωματίου, γιατί και αυτή ζει μέσα στο σπίτι του ηθοποιού. Ένα δωμάτιο μόλις 15 τετραγωνικών. Ένα δωμάτιο που για να κτιστεί πάλεψε με πολλούς και βρήκε και πολλές πόρτες κλειστές. Εδώ, όπως βλέπεις, σε αυτό το κουζινάκι και σε αυτά τα ψυγεία φυλάσσονται τα τρόφιμα που έρχονται και οι μερίδες που στέλνει η Αρχιεπισκοπή έρχονται και για το μεσημέρι και για το βράδυ. Όσες από αυτές περισσεύουν, έρχονται και τις παίρνουν. Ένας συνάδελφός μας έρχεται και τις παίρνει και τις πηγαίνει, καλοσύνη του, και τις πηγαίνει στο σωματείο, γιατί και από εκεί περνάνε μερικοί ηθοποιοί. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στους ανθρώπους, το ξέρουμε, το βιώνουμε όλοι μας, και εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους εθελοντικά. Καταρχήν, αυτή δεν είναι μόνιμη κατοικία εδώ. Είναι για ένα χρόνο. Ούτε είναι γυροκομείο όπως είχε εννοηθεί. Το έχω πει εκατοντάδες φορές, αλλά ο κόσμος ή δεν το έχει ακούσει ή το ξεχνάει. Εδώ πέρα είναι ένας χώρος όπου όταν έχεις άμεση ανάγκη, δηλαδή σε βγάζει ο νοικοκύρης έξω από το σπίτι και δεν έχεις που να πας, προσωρινά ζώτου βρεις μια λύση. Επόμενη στάση μας είναι τα δωμάτια των ηθοποιών που ζουν εκεί πέρα. Άνθρωποι που έχουμε λατρέψει, που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε θαυμάσει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις αλλά και στην τηλεόραση. Προσπαθούν, ζώντας εκεί μέσα, να ξαναχτίσουν αυτό που έχασαν. Μέσα στη δική μου την τρικυμία βρέθηκε τούτο εδώ το υπέροχο πράγμα που με φιλοξενεί, με συντηρεί. Μου δίνει τη δυνατότητα να υπάρχω στη δουλειά, γιατί ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Έχετε φτάσει σε ένα σημείο ότι τέλος. Όταν είσαι 40 χρόνια στο θέατρο και φτάνεις σε σημείο να μην έχεις σπίτι να μείνεις, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Και αυτά είναι τα προσωπικά σας αντικείμενα, είναι ό,τι πήρατε? Αυτά είναι ό,τι πήρα από ένα σπίτι που έμενα 35 χρόνια. Εδώ δίπλα. Συγκινήστε, βλέπω, Ναι. Είναι η ζωή μας. Είναι η πορεία μας. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε σαν τα σπουργίτια, χρειαζόμαστε μία βάση, τη βάση μας. Εγώ έχασα τη βάση μου. Εδώ περνάμε πολύ ωραία. Είμαστε έτσι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, οι οικονομικές δυσκολίες μας υποχρέωσαν εντός εισαγωγικών να έρθουμε εδώ, αλλά τελικά αυτό αποδείχθηκε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αν κάτσεις και το δεις ότι όχι που κατάντησαν να φιλοξενούμε κάπου και τα λοιπά και μπουρουμπουρ, δεν κάνεις τίποτα. Το βλέπεις σαν μια ευκαιρία για να ανασυσταθείς και να σκεφτείς και κάποια πράγματα που έχεις κάνει λάθος και όλα αυτά. Είστε εδώ στο προσωπικό σας χώρο, εδώ στο σπίτι του ηθοποιού. Και θα ρωτήσω, γιατί ήρθατε εδώ, έτσι, ανόητα.
γιατί έμεινα μόνος, δεν έχω, είχα μια γυναίκα η οποία απεβίωσε, έμεινα μόνος, τι να κάνω, πότε ξενοδοχεία από εδώ, από εκεί, ξενοδοχεία, σπίτια, άλλαζα και ευτυχώς έγινε αυτό το σπίτι του ηθοποιού και τακτοποιήθηκα εδώ όπως βλέπετε. Δεν έχετε πόρου, σύνταξη να μπορείτε. Σύνταξη είναι 460 ευρώ, να τα κολλήσεις πού, μόλις θα πάρεις, εξαρτήμονται αμέσως. Όμως είναι περίεργο γιατί ξαφνικά άνθρωποι που έχουν δώσει τόσα πολλά και στο θέατρο και στο κινηματογράφο και γενικά οι ηθοποιοί. Έχει φέρει τύχη, παιδί μου, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Η πολιτεία είναι δίπλα σε εσάς. Αυτό είναι δύσκολο τώρα, τι να πω, με βαριέστε. Δεν έχω να βρέγα με την πολιτεία ούτε με τους πολιτικούς. Μόνος μου, ό,τι κάνω μόνος μου. Και για το τέλος, οι ηθοποιοί που μπορεί να μην ζουν εκεί, αλλά κάθε μέρα βρίσκονται στα ίδια τραπέζια μαζί τους. Τους στηρίζουν και προσπαθούν να τους κάνουν να ξαναχαμογελάσουν. Εσείς είστε εδώ παρεούλα, έτσι, έρχομαι παρεούλα. Με τον Παντούλη έρχομαι και πίνω καφεδάκι αυτό εδώ. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί στηρίζετε κι εσείς όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Βέβαια, βέβαια. Μα είναι δυνατόν, εδώ είναι για τους ηθοποιούς μία όαση. Τι σας λένε εδώ οι συνάδελφοι, για πείτε μου που συζητάτε μαζί. Ότι κάποιος συνάδελφος προηγουμένως μιλάγαμε και λέει αν δεν ήμουν εδώ θα είχα τρελαθεί. Για μένα έτσι υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί όσο σημαντικό είναι το έργο της Άννας Φόντσου, τόσο είμαι οργισμένη με την πολιτεία, με αυτό το κράτος που υποτίθεται διδάσκει πολιτισμό, δημοκρατία και όλα αυτά. Και τελικά είναι αυτό που λένε ότι η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της, τρώει τα παιδιά της. Εγώ αισθάνομαι ντροπή ότι πρέπει μία ιδιωτική πρωτοβουλία να στηρίξει τους ηθοποιούς μας. Έλα. Και όχι να υπάρχει κάτι από μέρος της πολιτείας. Ναι, έτσι είναι. Έχεις δίκιο, Κιμ. Δεν βοηθάνε και δεν βοηθάνε και τους επιχειρηματίες. Και τώρα χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο και είναι ως όσον εαυτό σωθεί το, ας πούμε. Είναι δηλαδή χάλια τα πράγματα. Τώρα όσο γι' αυτό η Ανούλα καλή της ώρα θα παλέψει μαζί μας και εμείς θα τη βοηθήσουμε. Εγώ θα προσπαθήσω να της κάνω πάρτι και δημόσιες σχέσεις. Κάποιες προβολές ταινιών, δηλαδή να κάνουμε λίγο δημοσιοσχετίστικο έργο, να φέρουμε παραγωγούς αυτά. Θα προσπαθήσω να τους κάνω ταινία με το σπίτι του ηθοποιού, είναι το επόμενο σχέδιό μου. Επειδή ακούσαμε και τους άλλους συναδέλφους να μιλάνε στο βίντεο, φαντάζομαι ότι ο καθένας αντιμετωπίζει την κατάστασή του διαφορετικά. Δηλαδή, ο ένας μετατρέπει την αρνητική ενέργεια σε θετική. Ναι. Σίγουρα όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που τους παίρνει από κάτω. Που έχουν μελαγχολία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σε τι ψυχολογική κατάσταση σε βρίσκει αυτή η φάση. Δηλαδή, που είσαι. Άλλος το θεωρεί ότι είναι ένα τελείωμα. Άλλος, για μένα δεν ήταν έτσι. Για μένα είναι μια μεταβατική φάση, όπως είπε και ο άλλος, ο νεαρός, που θα με πάει παρακάτω. Δηλαδή, ναι. Κάνω ανασύσταση των δυνάμεών μου για να ξαναεπιτεθώ. Αν δεν υπήρχε το σπίτι του ηθοποιού, πού θα ήσασταν σήμερα? Σε κάποιο φίλο. Έχω ένα αδερφό και μια αδερφή που στην άλλη δεν έχουν πολύ χώρο και ο αδερφός μου δεν έχει και λεφτά και αυτό στάχασε στα χρηματιστήρια και στις business. Θα μπορούσα να μείνω σε κάποιο φίλο, θα μπορούσα να μείνω σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Έχω επιλογές, θα μπορούσα να φύγω εξωτερικό. Η λέξη μπορεί να είναι σκληρή. Τι? Αισθάνεστε άστεγος? Όχι, καθόλου. Αισθάνομαι πολύ φιλικά, πολύ οικεία. Μ' αρέσει ο χώρος εκεί. Μπορώ να σου πω, ήταν ένα από τα όνειρά μου να μείνω σε ένα ίδρυμα με άλλο κόσμο. Αυτό ήταν το φοιτητικό μου όνειρο και δεν το έκανα ποτέ. Τώρα σου λέω, ξανααναβιώνω τη φοιτητική μου ζωή. Το έχω πάρει έτσι, το έχω γυρίσει τελείως θετικό-αρνητικά από αυτό που είναι η αρχική αυτή, ότι τελειώσαμε και πάμε εκεί. Δεν το βλέπω έτσι. Βέβαια, ίσως οφείλεται στο ότι είναι όλοι ηθοποιοί εκεί. Ναι. Αν ήσασταν κάπου αλλού. Αν ήμουν σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν με ξένο κόσμο, ίσως να με φάραγε και μοναξιά λίγο έτσι. Ενώ εδώ όχι, όχι. Είναι ωραία. Αυτοί όλοι που βλέπεις εκεί μέσα, οι πιο νεαροί τουλάχιστον, κάνουμε παρέα, συναντιόμαστε σε μαγαζιά ή κάπου τραγουδάνε τα βράδια, πηγαίνουμε. Ωραίο είναι αυτό. Έχει καλή συναναστροφή, είναι ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και νομίζω ότι είστε έτσι ένα από τα παραδείγματα που μας μαθαίνετε και εμάς κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό ότι μέσα από μια δύσκολη έτσι, περίοδο ζωής. Να είμαστε αισιόδοξοι πάντα. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί αυτό
λίγο πολύ ισχύει για όλους μας. Και χρειάζεται τώρα αυτή ακόμα την περισσότερο. Εποχή, γιατί έτσι, όλοι έτσι, περνάμε δύσκολα, ο ένας περισσότερο, ο άλλος λιγότερο. Ακριβώς. Αλλά είναι δύσκολες εποχές και αυτό που είπατε ότι την αρνητική ενέργεια τη μετατρέπουμε σε θετική. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αυτό είναι το καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει οι Έλληνες να γίνουμε λίγο πιο πολεμικοί. Έχουμε γίνει μαλθακοί πάρα πολύ. Πρέπει να ξαναξυπνήσουμε. Μας κάνανε και λίγο. Έτσι, μας κάνανε, το σύστημα μας έκανε. Okay. Πρέπει να θυμηθούμε τους παλιούς αρχαίους ημών προγόνους, πόσο πολεμικοί είμαστε, και να ξυπνήσουμε. Αυτό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με tips για σωστό ντε μακιγιάζ. Και ασφαλώς δώρα. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Για να δούμε, θα έχουμε την τηλεφωνική γραμμή αυτή τη φορά για να κάνουμε το επόμενο βήμα και να δώσουμε ωραία ρολόγια της εταιρείας Ferendi. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Ήσασταν εσείς πριν που δεν σας ακούγαμε? Εγώ σας άκουγα, εσείς δεν με ακούγατε. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, τώρα σας ακούμε, μας ακούτε, μια χαρά. Έτοιμοι να τραγουδήσετε? Ναι, θα ήθελα. Ωραία, πάμε. Είμαι σκυφτός, κουρασμένος, μικρός ανθρωπάκος, των ταπεινών και των άλλων πουλιών φιλαράκος. Για δέμα. Γίνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Μια χαρά. Τέλεια! Λοιπόν, είδατε, εγώ σας άφηνα, λέω ωραία, αλλά μας το πείτε το τραγουδάκι. Το όνομά σας δεν μας είπατε μόνο. Ωραία. Το όνομά σας δεν μας είπατε. Αρετή λέγομαι. Πολύ ωραία. Άριστα, κυρία Αρετή. Λοιπόν, τι ρολόι τώρα να σας δώσω? Τι χρώμα είναι το αγαπημένο σας? Ένα ροζάκι που φοράτε στο χέρι σας, με είχε αρέσει πάρα πολύ. Ένα ροζάκι που φόραγα στο χέρι μου. Ωραία, αυτό θα σας στείλουμε. Δεν το βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου. Αυτό θα σας στείλω. Πάρα πολύ ωραία. Σωμό νομίζω ήταν το λουράκι, κάπως έτσι. Ωραία, λοιπόν, αυτό δικό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κι άλλη μια γραμμή, Στέφανε. Ελπίζω να είσαι προετοιμασμένος. Ωραία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστούμε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Πετρούπολη. Από την Πετρούπολη. Και το όνομά σας? Χριστίνα. Χριστίνα. Τι να βάλουμε τώρα το Στέφανο να τραγουδήσετε, για να τον ζωρίσουμε λίγο. Αυτό είναι ανάποδο. Αυτό δεν το περίμενα. Κάτι εύκολο. Α, ωραία. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μια βραδιά. Απόψε γλυκιά μου, θα σου το πω καθαρά. Μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι. Το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα. Ακούω χειροκρότημα, οπότε εντάξει, το είπα. Ωραία, ωραία, σε κέφια είστε σήμερα. Ναι. Ωραία, τραγουδάτε, σας αφήνω εγώ. Όλο το τραγούδι, όλο το τραγούδι. Λοιπόν, όχι άλλο. Ποιο χρώμα είναι το αγαπημένο, να ρωτήσω και εδώ? Ποιο χρώμα είναι το αγαπημένο? Για να ξέρω τι ρολόι Ferendi θα σας δώσω. Λευκό. Λευκό. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα σας δώσω αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το λευκό ρολόι από την συλλογή Ferendi. Πάρα πολύ ωραίο. Και χειμωνιάτικο, γιατί εμένα μου αρέσει και το χειμώνα το λευκό, και εσάς. Ναι, ακριβώς. Ωραία, τέλεια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ταινίες θα δούμε σήμερα. Καλά, αυτό μπορείτε να μου πείτε τι είναι. Τάρτα σοκολάτας. Τάρτα πρέπει να είναι αυτό. Από το Τρούφα Chocolate Bar που μας στέλνει εδώ τα ωραία γλυκά σοκολατένια, όπως το λέει και το όνομα άλλωστε. Κόλαση. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Πάμε σινεμά. Πάμε σινεμά. Αυτή τη φορά το σινεμά θυμάται την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική μυθολογία και παίρνει ιδέες για να εμπνευστεί και να γυρίζει ταινίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταινία Ηρακλής, η αρχή του θρύλου. Λοιπόν, η Βασίλισσα Αλκμίνη, η γυναίκα του βασιλιά Αμφιτρίωνα, προσεύχεται στους θεούς, ο Δίας ακούει τις προσευχές της και της χαρίζει ένα γιο, τον Ηρακλή. Εκείνος ερωτευτεί την πριγκίπισσα της Κρήτης Ήβη και τότε ξεκινάνε τα προβλήματα. Πώς τα λες έτσι. Πώς τα λες έτσι. Ποιος παίζει τον Ηρακλή? Τον Ηρακλή τον παίζει ένας ηθοποιός, ο οποίος τον είχαμε δει στο Twilight. Ποιος? Ο Ξανθούλης. Ο Ξανθούλης. Πώς τα λένε? Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Σε ποιο Twilight, στο τελευταίο? Ωραία, σε όλα. Σε όλα, σε όλα. Ηρακλής είναι αυτός, δεν γίνεται. Α, ένσταση, παιδιά, ένσταση. Είναι δυνατόν να παίζει μη Έλληνας? Αυτό το ότι δεν γυρίστηκε εδώ. Στο Hollywood είναι όλα δυνατά. Δεν γυρίστηκε εδώ, ναι, πώς μας φέρετε? Άλλη ένσταση, τέλος πάντων, πάμε εδώ το τρέιλερ. Between our houses will be sealed when my heir, Prince Iphicles, will take the Princess of Crete to be his wife. My mother once gave this as a parting gift to my father. I want you to have it. I understand you're having some trouble with the arrangements we've made. You sail to Egypt tomorrow. I wish you endless victories in the battlefield, brother. Because if you return here, I will kill you. It's the first full moon. She does not even know I live. I paid good money for you. I expect a return. Come on! Has come on our shores. I give you... Είναι από αυτές τις ταινίες που έχουν θόρυβο, θέαμα, άπειρους... Άπειρους ηθοποιούς, είναι από αυτές τις υπερπαραγωγές. Υπερπαραγωγές, αλλά φυσικά να θυμίζω, να πούμε ότι η ιστορία δεν μαθαίνουμε από το σινεμά, άρα δεν υπάρχει ακρίβεια ιστορική εδώ πέρα, έτσι. Δεν βασίζεται στα... Για ακόμη μια φορά σε ιδέες, και τις αποτυπώνει σε μεταδεκμιπάσεις ανάγκες. Ας μας ρωτήσουνε, λοιπόν. Αυτό το Hollywood πια, πολλά θέματα μας δημιουργεί. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα μυστικά ομορφιάς των Star Alexia, γιατί στη συνέχεια θα είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Καϊσίδου, η οποία θα μας δείξει, step by step, βήμα προς βήμα δηλαδή, πώς πρέπει να κάνουμε το σωστό ντε μακιγιάζ και θα μας πει και τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, όσο σημαντικό είναι το μακιγιάζ, άλλο τόσο είναι το ντε μακιγιάζ. Πάμε όμως τώρα, Αλεξία, να δούμε τα μυστικά των Star. Το μυστικά των Star του Hollywood. Θα μας τα πούνε. Καλύτερα να δούμε το βίντεο, φαντάζομαι, παρά να τα πω εγώ. Ωραία, για πάμε να δούμε τι βρήκες. Λαμπερές και πανέμορφες, καταφέρουν να μαγνητίζουν τα βλέμματα σε κάθε εμφάνισή τους, κάνοντας όλες εμάς να αναρωτιόμαστε, μα πώς τα καταφέρνουν? Μερικές από τις πιο διάσημες στάρ μοιράζονται μαζί μας τα μικρά μυστικά της καθημερινής τους ιεροτελεστίας για ψεγάδια στο look. Ιδού λοιπόν. Τζένιφερ Άνιστον, το κορίτσι της διπλανής πόρτας, δεν θεωρείται τυχαία μία από τις πιο όμορφες γυναίκες της showbiz όσο και αν περνούν τα χρόνια.
η ελληνική καταγωγή τοπιός επιλέγει μακιγιάζ σε ουδέτερες αποχρώσεις. Καταφέρει να διατηρεί ένα από τα πιο ωραία κορμιά της showbiz κάνοντας γυμναστική μόλις 20 λεπτά την ημέρα. Το τρέξιμο και το spinning είναι τα αγαπημένα της ίδια αεροβικής άσκησης, ενώ δηλώνει λάτρης της γιόγκα. Όπως λέει, το νερό είναι το ναρκωτικό της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι πίνει πάνω από 2 λίτρα την ημέρα, δηλαδή περίπου 13 ποτήρια νερού. Μπορεί η όψη της να είναι ψυχρή και αγέλαστη, ωστόσο η Βικτόρια Μπέκαμ συγκαταλέγεται στις διάσημες κυρίες της showbiz με την πιο λαμπερή επιδερμίδα. Το μυστικό της για λαμπερό πρόσωπο, όπως ήδη αποκαλύπτει, είναι ο σχολαστικός βραδινός καθαρισμός αφού προηγηθεί καλώντα μακιγιάζ. Στη συνέχεια πλώνει με ραβαμβάκι τον οδική λοσιόν και στο τέλος κρέμα ανοιχτό στο πρόσωπο και αντιρρυβητική κρέμα στα μάτια. Όσον αφορά στην περιποίηση του σώματός της, η διάσημη σχεδιάστρια φροντίζει να πλώνει καθημερινά ανεβατική λοσιόν για να προλάβει την ξηρότητα, ενώ έχει κόψει μαχαίρι τα σολάριουμ, τα οποία, όπως είπε, της κατέστρεψαν την επιδερμίδα. Η πάντα εντυπωσιακή Scarlett Johansson, πριν της εμφανίσει στο κόκκινο χαλί, απλώνει στο πρόσωπό της χυμό λεμονιού. Δίνει άμεση λάμψη στο δέρμα, ακόμα και αν είναι θαμπό. Ένα κραγιόν σε έντονη απόχρωση δεν λείπει επίσης ποτέ από τον εσέσέρ της. Σε συνέντευξή της σε βρετανικό περιοδικό, η Kate Moss εξηγεί πως καταφέρνει στα 39 της να διατηρεί νεανική όψη. Μου αρέσει το natural look, λέει, αλλά θα προτιμήσω κάτι πιο λαμπερό όταν πρόκειται για έξοδο με φίλες. Το μυστικό, όπως λένε, στις βλεφαρίδες. Πάντα χρησιμοποιεί ψαλίδι βλεφαρίδων πριν βάλει τη μάσκαρα, γιατί κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο μεγάλα. Απαραίτητος κάνει θεραπείες προσώπου και πίνει πολύ νερό. Το μυστικό όμορφια της Αντζελίνα Τζολί για υπέροχα μαλλιά είναι ότι δεν χτενίζεται. Όχι ότι δεν χτενίζεται ποτέ, αλλά φροντίζει να χτενίζεται σπανίως. Όσο για τα διάσημα σαρκώδη χείλη της, τα φροντίζει βάζοντας lip balm με βάση το ελαιοκαρίδας και την αφρικανική πατάτα, αλλά και τα άνθη χαμομηλιού. Η Σίντι Κρόφορντ ψεκάζει το πρόσωπό της με ένα μείγμα από μεταλλικό νερό και γάλα. Και ο παράβατος κανόνας για καλό δέρμα, να μην καπνίζεις και να πίνεις πολύ νερό, επιμένει η Σίντι. Η όμορφη δούξα του Cambridge για να διατηρήσει τη φρεσκάβα της χρησιμοποιεί προϊόντα με βάση το δηλητήριο της μέλισσας που σβήνει τις ρητίβες και ενεργοποιεί την παραγωγή κολαγών. Η Σοφία Λόρεν, το πρότυπο της μεσογειακής ομορφιάς, έχει δηλώσει ότι το μυστικό της ομορφιάς της είναι η αγάπη για τη ζωή και τα σπαγκέτι. Επιπλέον, της αρέσει πού και πού να χρησιμοποιεί ένα τύπ των αρχαίων Ρωμαίων. Μπάνιο σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Από το παλιό Hollywood μας έρχεται ένα ακόμα τύπο ομορφιάς. Η θρυλική Marilyn Monroe έκανε μπάνιο σε πάγο στο οποίο πρόσφατα σανέλ νούμερο 5, ενώ όταν δεν φορούσε make-up, άπλωνε στο πρόσωπό της ελαιόλαδο. Ποιος τα κάνει όλα αυτά, Δέσποινα? Το σπαγκέτι νομίζω ήταν το πιο ωραίο που άκουσα. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό. Αλλά και το χτένισμα, το μη χτένισμα μάλλον της Αντζελίνα Τζολί. Ξέρεις τι, δεν καταστρέφεται τρίχα το χτένισμα το συνεχόμενο και όταν κάνεις ψαλίδα. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι το μακιγιάζ είναι σημαντικό, αλλά το ντεμακιγιάζ είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το ντεμακιγιάζ είναι το πιο σημαντικό από όλες τις περιποίησεις που κάνουμε στο πρόσωπο. Αν δεν κάνουμε τη μακιγιά σωστό, να ξεβάψουμε καλά τα μάτια μας, καλά το πρόσωπό μας, δεν μπορούμε ούτε να διεισδύσει η κρέμα μας, ούτε να αναπνεύσει το πρόσωπό μας, ούτε να στρώσει καλά το μακιγιάζ μας. Και νομίζω ότι επιβαρύνει γενικά και την επιδερμίδα μας και την κάνει, ας πούμε, φυσικά, να σπάσει πιο γρήγορα. Δυστυχώς το μακιγιάζ κουράζει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να μας δείξεις τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, να πλύνουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας πριν αρχίσουμε το ντεμακιγιάζ. Αυτό που κάνουν μερικές κυρίες που βάζουν το ντεμακιγιάζ στο βαμβάκι είναι λάθος. Πρέπει να κάνουμε, να απλώσουμε το ντεμακιγιάζ. Ναι. Τι είναι το καλύτερο, γαλακτομά? Ό,τι βολεύει την κάθε κυρία. Τα πολύ λιπαρά δέρματα δεν τους βολεύει το γαλακτομά. Θέλουν νερό, οπότε προτιμάνε τα σαπούνια. Ωραία. Αλλά το πιο εύκολο είναι, απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο, και στο λαιμό και στο ντεκολτέ, παντού, μία ποσότητα από το γαλάκτωμά μας, το ντεμακιγιάζ. Με πάρα πολύ απαλές κινήσεις, δεν χρειάζεται να πιέζουμε το πρόσωπο καθόλου, ούτε να το τραβάμε. Απαλές, ανωδικές και κυκλικές κινήσεις, ξεβάφουμε το πρόσωπο. Αρκετή ποσότητα, έτσι, γιατί μερικές το τσιγκουνευόμαστε λίγο, βάζουμε. Όχι, λίγο. Δεν χρειάζεται να το τσιγκουνευτούμε, πρέπει να βάλουμε αρκετό και να το δουλέψουμε πάρα πολύ καλύτερα όσον αφορά με make-up
Θέλει αρκετό δούλεμα. Καλά, ανοδικές. Είναι πιο δύσκολο να φύγει η πούδρα, το make-up, τι είναι. Το make-up γιατί έχει μέσα και έλαια. Mm-hmm. Η πούδρα είναι πιο εύκολο. Πόση ώρα πρέπει να κάνουμε αυτό το ελαφρύ? Να το κάνουμε 2 λεπτά. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό είναι να μην πιέζουμε και να μην καταπονούμε το δέρμα. Ανοδικές, όχι, δεν χρειάζεται. Με το απαλές κυκλικές κινήσεις μπορούμε να καθαρίσει το πρόσωπο. Εγώ χρησιμοποιώ αντί για βαμβάκι, γάζες που δεν έχουν καθόλου, είναι no woven, χωρίς καθόλου χνούδι. Δεν αφήνει την τριχίτσα αυτή, το χνούδι, ναι. Παίρνουμε λοιπόν. Ωραία ιδέα αυτή, Δέσποινα, ναι. Γιατί και εγώ βαμβάκι χρησιμοποιώ, αλλά όσο να το βαμβάκι κάπως κρατάει και αφήνει, κάπως, ναι, διαφορετικά το γαλάκτωμα. Οπότε αυτές που δεν έχουν χνούδι, mm-hmm, καθαρίζουμε απαλά με ανωδικές παλικινήσεις και προς τα έξω. Mm-hmm. Προσπαθούμε πάντα και στην κρέμα μας και στο μακιγιάζ μας να είναι πάντα ανωδικές οι κινήσεις και προς τα έξω. Και δεν έχουμε βάλει νερό τώρα ακόμα, έτσι το σκουπίζουμε. Όχι, πρώτα σκουπίζουμε έτσι, τα πολλά, mm-hmm, για να φύγουν το, mm-hmm, το μακιγιάζ, mm-hmm, και μετά θα μου επιτρέψετε να φύγω λίγο να πάω να πάρω τον πόλ μου. Okay. Ωραία. Ή το ξεβγάζουμε με αρκετό νερό, mm-hmm, στην κρίση ή πάλι χρησιμοποιούμε τις γάζες και καθαρίζουμε τα υπολείμματα. Ωραία. Με αυτό τώρα θεωρητικά πόσο από το μακιγιάζ έχει φύγει? Όλο. Όλο. Αν νιώθουμε ότι έχει ακόμα, δεν είναι κακό να κάνουμε ξανά. Για το πρόσωπο. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, mm-hmm, είναι το μακιγιάζ του προσώπου, που συνήθως παίρνουμε ένα βαμβάκι και με το μακιγιάζ τρίβουμε. Και τα μάτια επίσης. Τα μάτια ιδίως θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή και πολύ λεπτό το δέρμα. Απλά να σου πω κάτι. Ειδικά, ας πούμε, τη μάσκαρα, άμα την έχεις περάσει πολλές φορές, δύσκολα φεύγει. Δηλαδή, και εγώ προσπαθώ να μην τρίψω το μάτι, αλλά όσο να είναι, άμα δεν το πιέσω και λιγάκι, δεν φεύγει. Θα σου δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία πίεση. Βάζουμε σε 2 γάζες ή σε 2 βαμβάκια, ναι, λίγη ποσότητα του μακιγιάζ. Mm-hmm. Αυτό τι είναι τώρα? Ντεμακιγιάζ ματιών. Ντεμακιγιάζ ματιών. Ειδικά για τα μάτια πρέπει, ωραία, να έχουμε ντεμακιγιάζ για να μην τζούζουν. Mm-hmm. Ακόμα και με φακούς επαφής μπορούμε να το ξεβάψουμε με αυτόν τον τρόπο που σου λέω. Ανοίγουμε τα μάτια, βάζουμε το βαμβάκι κάτω ακριβώς από τις βλεφαρίδες της κάτω και μετά με το επάνω, κλείσε μου, αφήνουμε για 30 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Να ποτίσει λίγο η μάσκαρα και μετά με καθοντικές κινήσεις, τη βλέπεις, mm, πώς έφυγε. Δεν χρειάζεται τρίψιμο, ιδίως στα μάτια το δέρμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Κάνουμε κακό όταν το τρίβουμε. Κάνουμε κακό. Γδέρνουμε το δέρμα, μετατοπίζουμε το δέρμα και αυτό δημιουργεί χαλάρωση και ρητίδες. Είναι που είναι ευαίσθητη και σπάει νομίζω πολύ εύκολα. Νομίζω ότι και εσύ ξέρεις ότι οι περισσότερες γυναίκες την περιοχή των ματιών την τρίβουμε. Αυτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή θέλουμε να ξεβαφτούμε, θέλουμε να φύγει η μάσκαρα, θέλουμε να κοιμηθούμε. Όταν έρχονται. Και βιαζόμαστε. Το βλέπεις πως είναι, ναι, πάνω και κάτω, πως έφυγε όλο. Mm-hmm. Όταν έρχονται κυρίες στο ιατρείο και βλέπουν πώς το μακιγιάρω, πραγματικά εκπλήσονται και μου λένε μα βγαίνει, μπορώ να το κάνω και μόνη μου. Φυσικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Βαμβάκι κάτω από τις βλεφαρίδες. Το αφήνουμε λίγο πάνω και σιγά σιγά θέλει και πολύ μαλακές κινήσεις. Πες μου τώρα κάτι που θέλω να το μάθω εγώ και σίγουρα ενδιαφέρει και τις φίλες μας στο σπίτι. Αυτά τα μαντιλάκια που είναι ένα για όλα και παίρνουμε ένα μαντιλάκι που είναι σίγουρα η γρήγορη λύση. Δεν θα λύση, απαντήσω. Έτσι δεν είναι. Και εγώ αυτό ένα, ναι, το στόμα μου το πήρες. Και τελειώνουμε. Φεύγει. Αυτά που πρέπει να φύγουν, ναι. Δεν θα απαντήσω. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα πώς πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα για να φύγει, mm-hmm, όλο το υπόλοιπο από το γαλάκτωμα, mm-hmm, και το νερό, γιατί, ναι, μερικές κυρίες που έχουν αφυδατωμένο δέρμα, το νερό αφυδατώνει πιο πολύ. Mm-hmm. Περνάμε με τη λοσιόν, απαλά, τα μποναριστά, όλο το πρόσωπο και τα μάτια. Η λοσιόν πρέπει να με καίει? Γιατί είναι κάποιες που είναι πιο ισχυρές. Αυτές που έχουν ινόπνευμα μέσα, ναι. Mm. Εσύ που έχεις μεικτό δέρμα, πιθανόν. Εγώ προτιμώ όμως να μην ταλαιπωρούμε το δέρμα ούτε με πνεύματα, ούτε με εθανόλ, ούτε τίποτα. Ωραία, οπότε καλύτερα η απλή επιλογή. Και μπορούμε με μια λοσιόν χωρίς ινόπνευμα να την περάσουμε και από τα μάτια. Ενώ με το ινόπνευμα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αυτά τα εύκολα, πολύ Λιώσαμε. Εύκολα. Και μετά από αυτό βάζουμε την κρέμα μας. Σε άλλη εκπομπή θα δείξουμε πώς τοποθετούμε τις κρέμες. Ωραία. Προσώπου, λαιμού, ντεκορτέ. Σε περιμένουμε, Δέσποινα. Μάθαμε. Θέλετε. Θα το εφαρμόσω κι εγώ αυτό, ειδικά με τα μάτια. Με τα μάτια εφαρμόσε το, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.
Λοιπόν, άκουσα ένα μεγάλο αχ και εγώ έτσι κάνω και αυτά. Λοιπόν, δεν απάντησε η Δέσποινα, οπότε πολλές φορές καμία απάντηση δεν είναι καμία. Το πιάσαμε κάτι κάνουμε λάθος. Γόβα στιλέτο, θα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αφού φάγαμε το γαλακτομπούρικο από το ζαχαροπλαστείο, Παναγιωτόπουλος, που μάθαμε και να το φτιάχνουμε. Σημαντικό. Κάτι πρέπει να κάνουμε μετά, Αγγελική. Σωστά. Και εσύ από το govastileto.gr μας έχει τη λύση πώς θα ξεκινήσουμε τη διαιτά. Σωστά. Σήμερα από το govastileto.gr επιλέξαμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας. Υπάρχουν κάποια λοιπόν σημάδια, Kim, τα οποία φωνάζουν ότι επιγόντως πρέπει να κάνουμε έτσι αυτό που λες δίαιτα, να χάσουμε κιλά. Καταρχάς ο καθρέφτης. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Το προσπερνώ. Συνεχίζω. Ναι. Πάμε με το πρώτο. Τα παλαιότερα ρούχα δεν μας κάνουν πια. Και εγώ αυτό, παιδιά, από εκεί θα καταλάβω και εγώ άμα έχω πάρει κιλά. Mm-hmm. Θα βάλω ένα παντελόνι το οποίο τέλος πάντων μου αρέσει πολύ. Άμα δω ότι δυσκολεύομαι να το κουμπώσω, καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται εκεί. Λοιπόν, τα ρούχα. Το δεύτερο. Αποφεύγουμε τους καθρέφτες. Mm. Όπως πολύ σωστά είπε η Κίνη. Γυρνάμε ανάποδα. Γυρνάμε ανάποδα, ακριβώς. Κουκουλώνουμε. Έχουμε ταχυκαρδία. Αρχίζει και λαχανιάζουμε πιο γρήγορα. Την ταχυκαρδία την έχεις όταν βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη. Όχι, δεν πρόκειται η ταχυκαρδία. Και επίσης αποφεύγουμε να ανεβαίνουμε στη ζυγαριά. Και αυτό. Δηλαδή και αυτό το σημάδι το έχω παρατήσει και στον εαυτό μου. Ή ανεβαίνουμε για να πάθουμε σοκ για να κάνουμε κάτι. Ή και αυτό. Σωστά. Σοκινγκ. Νομίζω ανεβαίνει στη ζυγαριά όταν νιώσεις. Γιατί το καταλαβαίνεις όταν έχεις πάρει παραπάνω. Λες πήρε 2 κιλά. Όταν νιώθεις ότι έχεις πάρει παραπάνω, τότε θα ανέβεις στη ζυγαριά και τότε πραγματικά θα κλειδώσει μέσα σου και θα ξεκινήσεις να κάνεις δίαιτα. Και λέω και το πέμπτο γρήγορα. Γρήγορα δεν έχουμε όση ενέργεια είχαμε πριν. Να συμπληρώσω και ένα άλλο. Ναι. Θα μπω στο γόβα στη λέτα να το συμπληρώσω. Βεβαίως. Άμα σου, και αυτό είναι το χειρότερο. Άμα σου πούνε οι άλλοι ότι έχεις παχύνει. Σωστά. Εμένα ουρλιάζουν τα 5. Έχουν γίνει 15 τώρα. Έχουν δεν πειράζει, θα τα χάσεις. Θα χάσεις. Πολύ ωραία. Αποφεύγουμε όλα αυτά, αλλά να σου πω κάτι. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε έτσι τα ωραία πράγματα στη ζωή που είναι και τα γλυκά και τα φαγητά. Όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Να δέσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τι να κάνω. Εγώ τι το έχω πει μοντέλο, δεν δίνω. Εγώ δικάκι μαζί σου πάντως. Τρώω. Εξάλλου είναι αυτό που είπες και εσύ. Οι απολαύσεις είναι λίγες αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να τις απολαμβάνουμε. Το γαλακτομπούρικο που ψήσαμε δεν πρέπει να το φάμε τώρα. Πρέπει. πρέπει. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε ότι αύριο στην εκπομπή θα κληρώσουμε και τα δύο ωραία δώρα μας. Το φουλαράκι Louis Vuitton και τα γυαλιά ηλίου Dior από τα Luxury Toys που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ραντεβού αύριο στις 12. Εδώ, στο Magazine Life, σας περιμένουμε.